Ωραία. Να τα βάλουμε να γράφει, γιατί είναι σημαντικό να τα ξανακούμε, όσες φορές χρειάζεται για να εννοήσουμε σε όλα τα επίπεδα της συνείδησής μας, έτσι, να γεμίζει δηλαδή η πληροφορία σε όλα τα επίπεδα της συνείδησής μας. Οπότε η επανάληψη μπορεί να μας βοηθήσει πολλές φορές να δούμε από πολλές πλευρές, έτσι, πτυχές του ίδιου θέματος. Λοιπόν, στο σημερινό μάθημα είπαμε θα μιλήσουμε για τη σύσταση του ανθρώπου, γενικά, σε γραμμές, ας πούμε, έτσι, να καταλάβουμε πάνω κάτω τι μας συμβαίνει και επίσης για τη σημαντικότητα και το μυστήριο, ας πούμε, του αίματος. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν πόσο σημαντικό είναι αυτό, θα λέγαμε, αυτή η ουσία που λέμε αίμα μέσα μας. Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι ο άνθρωπος, έτσι, είναι, θα λέγαμε, μια οντότητα που μπορούμε να τη διαχωρίζουμε όπως διαχωρίζεται το φως σε 7 μέρη, η τόνη της μουσικής σε οκτάδες, έτσι. Θα τη χωρίζουμε μέσω του 7, του δημιουργικού αυτού αριθμού της ισορροπίας, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σώμα μας. Όταν λέω σώμα μας, εννοώ κάθε φορά σε όλα τα επίπεδα, σε κάθε διάσταση που υπάρχει η συνειδητότητα, θα λέγαμε, ή η ατομικότητα, μπορεί να συλλέγει ένα ποσοστό από αυτή τη διάσταση, για να μπορεί μέσα από αυτή τη διάσταση να δημιουργήσει ένα σώμα, δηλαδή τι, να μπορεί να εκτελεί έργο μέσα σε αυτή τη διάσταση που είναι. Είναι στο φυσικό, θα φτιάξει το φυσικό σώμα, από την ύλη. Είναι στον αιθέρα, θα φτιάξει αιθερικό σώμα. Είναι στο αστρικό, θα φτιάξει αστρικό σώμα. Έτσι δεν είναι. Είναι στο νοητικό, θα φτιάξει νοητικό σώμα. Καλώ ήρθατε. Μόλι ξεκινήσατε. Μόλι, να κάτσε, είσαι παιδί μου, να βρει και την καλύτερη θέση. Τέλεια. Γεια σα, παιδί. Γεια σα. Κάτσε να πα και στο κινητό σου να γράφει. Τέλεια, και σε έλεγα Γεωργία τόση ώρα και λέω πολύ ωραία τώρα, ναι. Βάλτε με αυτό τώρα. Ωραία. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν που έρχομαι από την ύλη και μας φτιάχνει το υλικό σώμα, τι κάνει η συνείδησή μας, έχει πάρει, έχει μαγνητήσει από το υλικό πεδίο, θα λέγαμε, συστατικά, και φτιάχνει το υλικό σώμα. Το υλικό σώμα λοιπόν είναι εκείνο το σώμα που μέσα μας αποτελεί τα κόκαλα, οι ιστοί, οι μύες και τα υπόλοιπα, όπως όλοι ξέρετε. Αυτό όμως για να γίνει, χρειάζεται πάντοτε μία, θα λέγαμε, μεταβολή της ηλιακής ενέργειας σε ζωτική ενέργεια, δηλαδή σε ζωή. Γιατί τα ορυκτά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ζωή κάτι, όπως θα λέμε. Εμείς δεν έχουμε ζωή τα ορυκτά, οι κρύσταλλοι. Παρόλο που ξέρουμε ότι το σύμπαν είναι ζωντανό, δεν λέγεται ζωή το κρύσταλλο ή το χώμα, έτσι δεν είναι, ή η πέτρα κατά τη δική μας την έννοια, τη βιολογική, έτσι δεν είναι. Επομένως, κάτι χρειάζεται να περάσει αυτή τη βαθμίδα και να ξεκινήσει από αυτή την κατάσταση, την μη βιολογική, σε μια κατάσταση βιολογική. Οπότε εκεί πέρα παίζει το δεύτερο συστατικό που μαθαίνουμε, της ακτινοβολίας θα λέγαμε, το εθερικό θα λέγαμε σώμα, ή ζωτικό. Γιατί τι κάνει, μετατρέπει θα λέγαμε όλη την ακτινοβολία του σύμπαντος μαζί με την ύλη και της δίνει ζωή. Οπότε θα λέγαμε η ύλη σαν ύλη είναι αυτό που λέτε ορυκτό, έτσι δεν είναι, όλη αυτή η γη που πατάμε, αλλά μόλις πάμε στο βασίλειο των φυτών γίνεται μια μεταβολή και αρχίζει και ζωντανεύει αυτή η ύλη με την πρώτη κατάσταση την εθερική και έτσι δημιουργούνται όλη η διαδικασία των πεδίων των φυτών. Από τα πιο ήδη τα αρχαία θα λέγαμε μέχρι τα πιο πολύπλοκα ήδη. Μόλις ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, τότε αρχίζει και περιέχεται μια άλλη κατάσταση μέσα της που λέμε αστρική, το αστρικό πεδίο. Τι δουλειά λοιπόν κάνει το αστρικό πεδίο? Μέσα στο αστρικό πεδίο, σε ένα κομμάτι, στο κατώτερο βαθμό αστρικό, είναι όλο το είδος του νευρικού συστήματος. Με την έννοια να μπορούμε εμείς να παίρνουμε αίσθηση και να κάνουμε διεργασίες, ίσως και ελαφρονοητικές ή συγκινήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα είναι στο αστρικό, θα λέγαμε, κομμάτι του εαυτού μας. Όταν το κατώτερο αστρικό λοιπόν αρχίζει και διεισδύει στη φύση, αρχίζει και φτιάχνει τα ζώα, όπως τα ξέρουμε. Όλα τα ζώα έχουν, θα λέγαμε, ένα αστρικό φορέα, δηλαδή ένα είδους αίσθησης, γιατί έχουν εγκέφαλο, το νευρικό σύστημα και το νοτιέο μυελό. Όλο αυτό το νευρικό σύστημα τι κάνει όμως, όπως κάνει και το εθερικό, όπως κάνει και το φυσικό, στέλνει ουσίες από το περιβάλλον, έτσι δεν είναι, μέσα μας και από μέσα μας προς το περιβάλλον. Το φυσικό παίρνει το όργανο, από το ένα όργανο τα πάει στο άλλο, έτσι δεν είναι.
Το πηγαίνει στο δέρμα, από το δέρμα παίρνει τον υδρότα, το μετακινεί ξανά μέσα μας και γίνεται αυτή η μετακίνηση. Περνάει στο στομάχι μας, γίνεται ο χυμός, κατεβαίνει στα έντερα. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει επίσης το άλλο το κομμάτι που έχουμε, το λεμφικό, άλλο υγρό που πρέπει να το ξέρουμε. Υπάρχει το αίμα, αλλά το χημικό, θα λέγαμε, εκείνη η κατάσταση που λέμε υλικό πεδίο, τι κάνει? Είναι θρεπτικές ουσίες που μετακινούνται στον οργανισμό. Έτσι ακριβώς λέγαμε ότι το υλικό πεδίο μέσα από το σώμα του ανθρώπου δίνει και παίρνει ενέργεια. Καταλαβαίνετε, τα λέμε όχι με την υποστημονική έννοια, αλλά με την έννοια την πνευματική τώρα αυτά τα πράγματα, έτσι. Επίσης, όταν μιλήσουμε για το εθερικό πεδίο, τι κάνει ο εθέρας? Αρχίζει, πάμε, και μετατρέπει. Παίρνει τη ζωή, θα λέγαμε, και την δίνει πάνω στα κύτταρα, την δίνει, την μεταβιβάζει όλη την ηλιακή ενέργεια που υπάρχει και αρχίζει και γίνεται ένα άλλο είδος, έτσι, μεταφοράς ενέργειας. Το νευρικό σύστημα τι κάνει? Παίρνει απ' έξω τις επιρροές, έτσι, αρχίζει, αντιλαμβάνεται συνέχεια επιρροές, συχνότητες, δονήσεις, τις παίρνει μέσα και την κάνει συναισθήματα, τα κάνει όλα τα πράγματα που λειτουργεί το νευρικό σύστημα. Άρα, με λίγα λόγια, όλα αυτά τα σώματα είναι μεσολαβητές της εμπειρίας, του εξωτερικού περιβάλλοντος με εμάς. Και εκφραστές κιόλας, αφού λίγο-λίγο όλα μέσα από εμάς ξαναεκφράζονται λίγο-λίγο και φτιάχνουν αυτό που λέμε μορφή. Οπότε βλέπουμε ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει και το αίμα. Για να φτάσουμε όμως εκείνο στο σημείο να έχουμε αίμα, χρειάζεται να έχουμε εκείνη την έννοια της ατομικότητας. Να έχουμε δηλαδή την έννοια του ανώτερου αστρικού. Ενώ τα ζώα λοιπόν έχουν αίμα, δεν είναι το ίδιο το αίμα των ζώων, των ανθρώπων, γιατί μεταφέρουν διαφορετικές ποιότητες, τα λέγαμε, αστρικού ρεύματος ή δονήσεων ή ρευμάτων, τα λέγαμε, συγκινήσεων και τα υπόλοιπα. Γι' αυτό λέμε ότι το κατώτερο αστρικό μπορεί να έχει το αίμα των ζώων και να έχει συγκινήσεις ζωικές που λέμε μέσα μας, πάρε σαν ζώο σκέφτεσαι, ενώ το ανώτερο αστρικό διαφοροποιεί το ανθρωποειδές από το ζώο. Αρχίζει δηλαδή και δουλεύει ο εγκέφαλος παραπάνω, όχι μόνο η σπονδυλιστική στήλη που παίρνει τις διάφορες, θα λέγαμε, αισθηκτόδεις καταστάσεις, αλλά αρχίζει και έχουμε νόηση μετά. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται αυτά τα σώματα που έχουν συγκίνηση, νόηση, και αρχίζουμε λοιπόν και παίρνουμε πληροφορίες και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες. Ενώ λοιπόν στην αρχή έχουν αίσθηση, μετά και αντίληψη, αρχίζει, έρχεται και μετά η συγκίνηση, έτσι, και η σκέψη. Τι σημαίνει? Ότι στην αρχή αισθάνομαι, αλλά δεν έχω εσωτερικό κόσμο, απλά αισθάνομαι. Μετά αρχίζω και τι κάνω? Αισθάνομαι και έχω εσωτερικό κόσμο, όπως τα ζώα και πολλοί άνθρωποι που έχουν ακόμα ζωική κατάσταση. Το τρίτο επίπεδο που λέμε μετά αιτιατό σώμα και ψυχή, που υπάρχει πιο βαθιά στο αστρικό μέσα μας κομμάτι, στα αυτά τα ρεύματα, είναι αυτό που αντιλαμβάνουμε το εγώ. Και λέω εγώ. Ο σκύλος δεν λέει εγώ, γι' αυτό λέμε έχει ομαδική ψυχή. Η γάτα δεν λέει εγώ, γι' αυτό λέμε έχει ομαδική ψυχή. Okay? Γι' αυτό τα ζώα έχουν ομαδικές ψυχές, δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, το τέταρτο που σας είπα, να λέει εγώ μέσα μας. Okay? Αυτό λοιπόν το ψυχικό επίπεδο στα ζώα είναι συλλογικό, σε εμάς είναι ατομικό. Όπως έχω γράψει λοιπόν στο σχεδιάγραμμα, όλα αυτά τα πράγματα μπορείτε να τα δείτε και να καταλάβετε ότι η σύσταση του πραγματικού ανθρώπου και όχι του ανθρωποειδούς, μην μπερδεύεστε, του πραγματικού ολικού ανθρώπου πρέπει να έχει αυτή τη πενταμελή, θα λέγαμε, κατάσταση. Από την επτάδα που σας δείχνω εκεί, που είναι το θείο πάνω-πάνω, έτσι, το πνεύμα, το ατόφιο, μετά έχουμε αυτή που λέμε τη συλλογική διαστημική ψυχή μας και μετά έχουμε την ατομική ψυχή μας, που είμαστε εδώ πέρα, στην εσάρκωση. Από την ατομική ψυχή και κάτω ξεκινάει αυτό που λέμε άνθρωπος. Κάποιος λοιπόν για να λέγεται άνθρωπος πρέπει η συνείδησή του να λειτουργεί σε όλα τα μέρη, σε όλα τα σώματα. Και στο αιτιατό κομμάτι και στο κομμάτι το ανώτερο αστρικό και στο κατώτερο αστρικό και στον εθέρα και στο φυσικό. Τότε αυτή λοιπόν η πενταμελή σύνδεση ονομάζει κάποιον άνθρωπο. Για να γίνει άγγελος, τι κάνει, να χρησιμοποιηθεί και να γίνει έδωσο αγγέλου, τι κάνει, ανεβαίνει και ενώνεται και όλα αυτά τα πράγματα με τα υπόλοιπα, έτσι, δύο κομμάτια για να συμπληρώσει την επτάδα. Και έτσι να κλείσει όλη την επτάδα πάνω, θα λέγαμε, στους τόνους, στην κλίμακα της γης. Αν τη χωρίσουμε σε 7 επίπεδα, θα λέγαμε, την εξέλιξη πάνω στη γη.
Με λίγα λόγια, για να καταλάβετε, κάθε φορά που εμείς αλλάζουμε και ανεβαίνουμε και με αδιάσταση, θα λέγαμε, η κάθε ράτσα φιλή έρχεται εδώ πέρα και ζει πάνω στην γη, ξαναφεύγει, είναι όπως σας είπα, για όποιους τιμούνται στη χημεία, όπως είναι μέσα το άτομο και από πάνω γυρίζουν γύρω-γύρω τα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια έχουν 7 στιβάδες, 7 στροφές. Και κάθε φορά θα δείτε ότι αναλόγως πόσο ηλεκτρόνια βρίσκεται σε κάθε στιβάδα, ονομάζουμε και ανάλογα το κάθε, θα λέγαμε, όλο μαζί, θα λέγαμε αυτό το άτομο. Έτσι λοιπόν, το άτομο είναι η γη και εμείς θέλουμε σαν ηλεκτρόνια, παύλα, ψυχές, ηλεκτρονία ψυχού, να κάνουμε κάθε φορά. Να ξεκινήσουμε τι? Στην αναβάθμισή μας και στις ζωές μας που λέμε, να περνάμε από οκτάβα σε οκτάβα, από τόνο σε τόνο, να αλλάζουμε από διάσταση σε διάσταση κάθε φορά που εσαρκωνόμαστε και ερχόμαστε εδώ, και μόλις φτάσουμε στην 7η στιβάδα, τότε μπορούμε να επιδείξουμε και σε άλλο πλανήτη. Okay. Ακριβώς ό,τι κάνουν τα ηλεκτρόνια. Οι ψυχές μας, γι' αυτό σας λέω, είναι ηλεκτρονιακού τύπου. Okay. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε τώρα στον άνθρωπο. Και λέμε τώρα στην σύσταση αυτή. Αυτά όλα που έχουμε τα ανώτερα σώματά μας, τα μπορούσαμε να πούμε τα ανώτερα πεδία, αντικατοπτρίζονται πάντοτε, έτσι, όλα μέσα στο ένα, γιατί είναι έντος φράκταλ. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι μέσα στο πρώτο επίπεδο, θα λέγαμε το φυσικό, αντικατοπτρίζονται όλα τα υπόλοιπα πάνω σε αυτό που λέτε σώμα. Παραδείγματος χάρη, το αστρικό πεδίο αντικατοπτρίζεται στο νευρικό σύστημα. Κάθε φορά λοιπόν το αστρικό πεδίο που λέμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά εδώ η εκδήλωσή του στο σώμα μας είναι το αστρικό σύστημα, το νευρικό μας σύστημα. Με το συμπαθητικό, παρασυμπαθητικό, τον εγκέφαλο, τη σπονδυλική στήλη. Οτιδήποτε λοιπόν λαμβάνουμε, και αυτό είναι η συνείδησή μας. Οπότε το αστρικό φορέας μας τι μας δίνει? Την έννοια της συνείδησης. Το αίμα από την άλλη, προσέξτε, αντικατροπτίζει το εγώ μας. Και θα το εξηγήσουμε μετά. Το εθερικό πεδίο, το ζωτικό, αντικατοπτρίζεται από τα ζωτικά ρευστά βέβαια, από τους αδένες μας. Γιατί αυτοί κάνουν τη μετατροπή της ενέργειας στο ακάσα και το βγάζουν σε ορμόνες. Καταλάβαμε. Οπότε όλα αυτά τα επίπεδα έχουν αντικατοπτρισμούς πάνω. Και γενικά φανταστείτε ότι όλο το σύμπαν έχει αντικατοπτρισμούς σε κάθε όργανο του σώματός μας. Αλλού είναι ο Δίας, αλλού είναι ο Ήλιος, κάθε πλανήτης αντικατοπτρίζονται στα οργανά μας. Το κάνουμε σε μια εσωτερική άλλη κατάσταση, μάθημα αυτό, γιατί τώρα είμαστε για να μιλήσουμε για το αίμα. Όπως βλέπετε λοιπόν, κάθε φορά, γιατί αντικατοπτρίζει το αίμα το εγώ μας, και λέμε πολλές φορές το αίμα η ψυχή μου, γιατί βλέπετε ότι είναι περισσότεροι επιστήμονες λένε η καρδιά κινεί το αίμα, έτσι δεν λένε? Ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει έτσι. Όταν εσείς φοβηθείτε, όταν εσείς ντραπείτε, όταν εσείς θυμώσετε, στην πραγματικότητα δεν είναι τάλι ροή στο αίμα. Και ακολουθάει η καρδιά, έτσι δεν είναι? Άμα η συνείδηση λοιπόν του εγώ σας νομίζει ορισμένα πράγματα λόγω των πεπιθήσεων ή τραβιέται το αίμα προς τα πίσω, και καμιά φορά παγώνουν τα άκρα μας, γιατί λέει πάγωσε το φόβο του, τη μαζεύτηκε, τραβήχθηκε, καμιά φορά νιώθεις υπερεμία, Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά όλα ξεκινάνε από τι? Από το εγώ. Έχετε δει ποτέ εσύ να πάθεις τίποτα και τα οστά σου να αλλάξουν δομή? Όχι. Βλέπετε, από τη μία λοιπόν το κυκλοφοριακό σύστημα, το κυκλοφοριακό σύστημα αυτό αλλάζει μέσα μας αναλόγως την ψυχολογία μας. Απ' την άλλη βλέπουμε το νευρικό σύστημα αλλάζει μέσα μας αναλόγως της συνειδητότητάς μας, αλλά δεν είναι το ίδιο. Κρατάει πιο βασικές, θα λέγαμε, δομές. Όπως επίσης αυτό που κάνουμε με τα υπόλοιπα, θα λέγαμε, σώματά μας, τα ακόμα πιο υλικά. Κρατάνε ακόμα πιο βασικές δομές. Οπότε το πρώτο πράγμα που είναι το πιο ευέλικτο, θα λέγαμε, πάνω στην αλλαγή της ψυχολογίας μας, είναι το αίμα. Και γιατί αυτό? Γιατί, όπως σας είπα, μέσω του νευρικού συστήματος παίρνουμε ορισμένα πράγματα, πληροφορίες. Το αίμα δεν μεταφέρει μόνο τις ουσίες με τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα άσπρα και τα υπόλοιπα. Μεταφέρει και εικόνες πνευματικές, διανοητικές. Μεταφέρει πληροφορίες. Όταν αυτό εδώ πέρα το πράγμα το συνειδητοποιήσετε, κάθε φορά το αίμα δεν μεταφέρει μόνο ζωή, ζωτικό, εθέρα δηλαδή, μέσα του οξυγόνου και τα υπόλοιπα για να ζωοποιήσει τα όργανα, αλλά μεταφέρει και πληροφορίες. Κάθε φορά λοιπόν το αίμα έρχεται και φέρνει πληροφορίες και καταλήγουν στην καρδιά και στον αδένα πλέον.
Και εκεί έρχεται όλη η κατάσταση που λέμε ότι εμείς θεωρούμε το αίμα ότι είναι το ενδιάμεσο, γιατί αντικατοπτρίζει το εγώ. Και το εγώ, Παύλα, ο ηθοποιός για όσο έχουμε κάνει τα μαθήματα, τι είναι? Είναι αυτός που ενώνει τη σκηνή με την έξω σκηνή. Γιατί μπορεί και βγαίνει στον έξω κόσμο. Έτσι δεν είναι? Ο ηθοποιός λοιπόν μέσα μας που ποιεί την ηθική, το εγώ μας δηλαδή, η ατομικότητά μας, τι κάνει? Παίζει και τους ρόλους πάνω στη σκηνή, βγαίνει και από τη σκηνή. Στον άλλο κόσμο, τον πνευματικό θα λέγαμε. Οπότε τι κάνει το εγώ? Και εκφράζεται εδώ στην ύλη, αλλά και βγαίνει και στο πνευματικό. Και πότε γίνεται αυτό? Γίνεται κάθε φορά που εμείς κοιμόμαστε. Όταν κοιμόμαστε, η ροή του αίματος θα λέγαμε, επειδή πηγαίνει και ανεβαίνει θα λέγαμε στον αδένα πινεάν και κατεβαίνει στην καρδιά, αρχίζει και μεταβιβάζει τις πληροφορίες που παίρνει από τις κοσμικές ενέργειες όταν κοιμόμαστε. Με λίγα λόγια λοιπόν, αρχίζει και μεταφέρει κοσμικές πληροφορίες και όχι πληροφορίες διανοητικές του περιβάλλοντος από τις αισθήσεις μας. Βλέπετε, κλείνουν οι αισθήσεις μας, έτσι δεν είναι? Και αρχίζει και παίρνει πληροφορίες λοιπόν πλέον από πού το αίμα? Παίρνει από πάνω και τις στέλνει προς τα κάτω. Οπότε εκείνη την ώρα υπάρχει μια ενέργεια από τον αδένα, θα λέγαμε πινεάλ, και αρχίζει και κατεβαίνει προς τα κάτω σαν ακτίνες, σαν ένα ειρηνικό, θα λέγαμε έτσι, μια ειρηνική θάλασσα, φωτός πάνω κάτω σε έναν άνθρωπο που είναι αναβαθμισμένος. Σε έναν άνθρωπο που δεν είναι αναβαθμισμένος. Η επίφυση, ναι, όταν σκηνιάζει. Σε έναν άνθρωπο που δεν είναι αναβαθμισμένος, γιατί έχει τις διάφορες τα θέματα του, τι γίνεται? Λειτουργεί πόλεμος εκείνη την ώρα. Και αρχίζουν οι ακτίνες και δεν περιστρέφονται καλά, γιατί δεν μπορεί να τους εφομοιώσει στην καρδιά του. Με λίγα λόγια, τι δηλαδή, δεν πας κάνει δικές του. Και έτσι οι κοσμικές ακτίνες που κατεβαίνουν τη νύχτα, από τον κάθε άνθρωπο αναλόγως στην αποκοπή του, διαφέρουν στο ποσοστό εξέλιξης της ψυχής. Όπως διαφέρουν και αναλόγως την αποκοπή του και από το περιβάλλον, κάθε φορά πληροφορίες που παίρνει για το πόσο εξελίσσεται η ψυχή του. Οπότε εκείνη την ώρα το αίμα, θα λέγαμε, αρχίζει και κυκλοφορεί κοσμικές ενέργειες. Γι' αυτό και επειδή βγάζει απ' έξω το νοητικό, τι λέμε? Ανανεώνεται ο οργανισμός, κατεβαίνουν τα ιώδια, νιώθεις καλά, ξεκουράζεσαι. Μετά την καταβολή, έτσι δεν είναι? Ξανά υπάρχει ένα είδος αναβολικής, ας πούμε, ενέργειας, όπως οι ζμίες. Όταν ξυπνάμε λοιπόν από την άλλη, τι κάνουνε? Οι ενέργειες αρχίζουν και έρχονται απ' έξω μέσω της πληροφορίας που παίρνουμε και προσπαθούν πάλι να γίνουν θέρας, ανεβαίνουν πάλι στον αδένα πινεάλ, αλλά είναι εξωτερικές. Και στον αδένα πινεάλ όλες τις πληροφορίες που παίρνει το αίμα, τι κάνουνε? Μεταφέρονται στον εθέρα. Ο εθέρας λοιπόν αρχίζει και μετατρέπει, δεν είπαμε, σε ζωτική ενέργεια. Άρα τι σημαίνει? Ο εθέρας, αφού παίρνει την πληροφορία και την μετατρέψει σε ζωτική ενέργεια, τι είπαμε? Την ξαναστέλνει στη μορφή. Μορφοποιεί ανάλογα. Άρα τι καταλαβαίνουμε εδώ? Το μεγάλο μυστικό είναι αναλόγως το αίμα σου που αντικατοπτρίζει την ψυχή σου, που αντικατοπτρίζει το αστρικό σου σώμα, που αντικατοπτρίζει και το νευρικό, τη συνειδητότητα που έχεις, μορφοποιεί έτσι την ύλη και της δίνει ζωή ανάλογη. Άρα αναλόγως το πόσο εμείς χειριζόμαστε το αίμα μας, το πόσο πληροφορίες κάνουμε το αίμα μας να έχει μέσα, ο εθέρας που πηγαίνει σε εμάς όχι μόνο να νεώνει το δικό μας το κορμί με κύτταρα, με το ένα με το άλλο, αλλά νεώνει και τη φύση. Γιατί εθέρας με εθέρας συγκοινωνεί. Οπότε ανανεώνουμε και τη γη αναλόγως στις δικές μας τις συγκινήσεις, τις σκέψεις, έτσι δεν είναι, και όλα τα υπόλοιπα. Άρα όχι μόνο άμα είναι να νεώνουμε τη φύση, αλλά κάνουμε και ζημιά στη φύση όταν οι δικοί μας οι εθέρες, θα λέγαμε, δεν λειτουργούν αρμονικά. Βλέπετε, γιατί κάνουμε ζημιά στο σώμα μας, γιατί η ζωτική ενέργεια δεν είναι η ζωτική ενέργεια που πρέπει, τα όργανα δεν δουλεύουν όπως πρέπει, έτσι δεν είναι? Υπολειτουργούν και στον εθέρα λοιπόν, θα λέγαμε, δίνουμε εντροπικές ενέργειες. Και μόλις δίνουμε στο εθέρα τις εντροπικές ενέργειες, τι γίνεται? Δημιουργούμε χώρια ότι είμαστε σαν να δίνουμε αρτικές ενέργειες παντού. Δημιουργούμε πολιτείες, σπίτια, οικογένειες, σχέσεις, αναλόγως των προτύπων που διαμορφώνουμε, γιατί όλα ο εθέρας, τι είπαμε, κάνει, σαν να δίνει ζωή και μορφοποιεί. Υπάρχουν πολλά τμήματα του εθέρα, απλά δεν θα μπούμε εκεί πέρα τώρα, εντάξει. Υπάρχει ο εθέρας ο ζωτικός, που είναι τελείως για τη ζωή,
χοντρικά σας πω, ο εθέρας ο αναπαραγωγικός, που είναι για την αναπαραγωγή, ο εθέρας ο αντανακλαστικός, που είναι για να μπορούμε πληροφορίες, θα λέγαμε, να παίρνουμε και να τις έχουμε μέσα μας, που δουλεύουμε στα ανώτερα τμήματα, και ο εθέρας ο φωτεινός, το φως, το ανώτερο ύψος της εθέρας, που εκείνη την ώρα όλα ενώνονται και η πληροφορία μεταφέρεται σαν φως. Εντάξει. Οπότε τι γίνεται με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι κάθε φορά αναλόγως το αίμα μας, άμα θέλουμε να το πούμε έτσι πνευματικά, δημιουργούμε και την κοινωνία μας, δημιουργούμε τις σχέσεις μας. Τώρα θα καταλάβετε γιατί ήταν απαγορευμένο στα παλιά χρόνια το αίμα να το δίνουμε σε άλλες ομάδες. Να φεύγει έξω από τη γραμμή μας. Γιατί, τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι μέσα στο αίμα μας, εφόσον κυκλοφορεί όλη αυτή η πληροφορία, κυκλοφορούν και οι μνήμες για το πώς έχει φτιαχτεί, εφόσον αυτό ενώνεται με τον αστρικό φορέα μας. Ο αστρικός φορέας, δηλαδή στο αστρικό πεδίο, είναι όλες οι διασυνδέσεις, συγκινήσεις και ότι κάθε τι που εγώ ενώθηκα μαζί του μέσω των σκέψεων, των συγκινήσεων και οτιδήποτε πράγμα υπάρχει. Είναι, σας είπα, σαν όλοι μας, κάθε φορά που ακουμπάμε ένα πράγμα ή σκεφτόμαστε ένα πράγμα ή νιώθουμε ένα πράγμα, να δημιουργούμε συνδέσεις στο άχρονο. Οπότε στο αστρικό που βγαίνουμε κάποια φορά και ξεδιπλώνουμε τη συνείδησή μας και λέμε ονειρεύτηκα, τι κάνουμε, φανταστείτε ότι εκεί πέρα έρχονται, η συνείδησή μας περνάει από κάθε κλωστή χρονογραμμή σχέση που έχεις και ενώνει δύο πράγματα. Και λες, πω πω, είδα το θείο μου το Μάκη, είδα το παρελθόν, είδα το μέλλον, είδα τον ένα, είδα το άλλο. Καταλαβαίνουμε. Οπότε φανταστείτε ότι είναι σαν ένα κουβάρι, ο αστρικός χρόνος, κουβάρι, αποκλωστή, συμπιεσμένος. Και όποτε μπαίνουμε μέσα εμείς εκεί, τι κάνουμε, το μεγαλώνουμε το κουβάρι και ακολουθάμε κάποια γραμμή ανάλογα που συνδέει και την ξετυλίγουμε. Θα μιλήσουμε άλλη φορά αναλυτικότερα για να καταλάβετε. Πάντως καταλαβαίνετε ότι στον αστρικό λοιπόν τομέα εκεί πέρα, που αντικατορπτίζει, θα λέγαμε, και το ψυχικό μας, θα λέγαμε, σώμα που υπάρχει μέσα, ενωνόμαστε, είναι όλες οι συνδέσεις που έχουμε. Και όχι μόνο λοιπόν εδώ πέρα που ενωνόμαστε σε αυτή την εσάρκωση, αλλά μέσα από εκεί πέρα τι ξεκινάει, ξεκινά να περνάνε και τις ψυχής μας πληροφορίες που για μας είναι ασυνείδητες και τις λέμε αισθηκτόδεις ή η δομή του σώματος, με τζένε. Ή όλα τα πράγματα που ακόμα εμείς δεν έχουμε επιρροή, πώς θα φτιάχνουν τα κόκαλά μας. Έτσι δεν είναι. Αλλά τα πρότυπα έχουν σχηματιστεί από τον εθέρα από πριν για το πώς θα γίνουμε εμείς μετά τα σχέδια. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές στη ζωή σας, τώρα δημιουργείτε το μέλλον σας. Τώρα δημιουργείτε το μέλλον σας. Προσέξτε την τόνισή σας, γιατί τώρα δημιουργείτε το μέλλον σας. Προσέξτε το αίμα σας. Προσέξτε την ψυχή σας. Και έχουμε πει λοιπόν ότι όποιος έχει έλεγχο πάνω στο αίμα σας, έχει έλεγχο πάνω στο εγώ σας. Αφού έτσι δεν είναι, το εγώ μας αντιπροσωπεύει, είπαμε, το αίμα. Γιατί αναλόγως το πώς συμπεριφερόμαστε με το αίμα μας, έτσι ακριβώς κάποιος μπορεί να έχει κυριαρχία στο εγώ μας. Όταν δεν έχουμε εμείς στο αίμα μας κυριαρχία, δηλαδή δεν ξέρουμε τι πληροφορίες μετατρέπουμε, δεν ξέρουμε πόσο πολύ εμείς δουλεύει ο οργανισμός μας, τι αντίληψη παίρνουμε απ' έξω, πώς μεταφέρεται μέσα μας, είναι φυσικό να τρώμε σκουπίδια, θα λέγαμε, οτιδήποτε να είναι, έτσι δεν είναι. Όπως όπου δεν έχουμε πληροφορία, κάνουμε τα λάθη μας και έρχεται ο πόνος. Άρα, για να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε τότε αυτό που είπαμε, βλέπουμε ότι αίμα με αίμα δεν είναι το ίδιο. Γιατί, άμα δείτε τη φυσιολογία, το έμβριο, καθώς μεγαλώνει, το αίμα, το κλοφορικό του δηλαδή, φτιάχνεται στο τέλος. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να έχουν φτιαχτεί πρώτα τα ανάλογα όργανα για να μπορεί να γίνει η ψυχή και να εισερχωθεί τελείως μέσα. Το αίμα δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε άλλα όργανα δεν μπαίνει το ίδιο αίμα. Στα όργανα του ζώου, στα όργανα διαφορετικά. Γι' αυτό λένε η ψυχή ποτέ δεν πάει σε άλλο σώμα, αλλά μόνο σε σώμα που να είναι αρμονικό ως προς την ψυχή. Το βλέπετε, γιατί αλλιώς πεθαίνει. Γιατί αλλιώς δεν ζει. Όταν λοιπόν υπάρχουν και κάνανε και επιστήμονες να πάνε από ένα ζώο σε άλλο το αίμα, είδαν ότι αυτά τα δύο αίματα, όταν ήταν αίματα και τα δύο, μεταξύ τους λειτουργούν σαν δηλητηριώδη το ένα με το άλλο και στον άνθρωπο. Πολλές φορές, πιο παλιά, που πριν ήταν ακόμα πιο διασκορπισμένα, αυτή η διαφορά δυναμικού ήταν πάρα πολύ αισθητή. Γιατί όμως το έχει φτιάξει έτσι η φύση? Γιατί σας είπα, μέσα σε κάθε παλιά αρχαία εποχή, που το αίμα ήταν μόνο της οικογένειας, μόνο της ίδιας τάξης, μέσα μας δουλεύει η αστρική αίσθηση.
Δηλαδή τι, να μπορούμε να νιώθουμε τις εμπειρίες των προγόνων μας. Όχι μόνο σαν μνήμη, αλλά και να τη νιώθεις. Γιατί ένα κομμάτι, θα λέγαμε, της αστρικής περιοχής είναι ότι μπορείς να καταλάβουν άπειρα όντα τον ίδιο χώρο. Ενώ εδώ δεν μπορούν να καταλάβουν τον ίδιο χώρο. Εγώ είμαι εγώ και εσύ είσαι εσύ πάντα. Αυτό μπορεί να τραπέζει. Αλλά πάντοτε να αναφέρομαι για το εγώ, λέω εμένα, δεν λέω εσένα, έτσι δεν είναι? Όμως στο αστρικό τι γίνεται? Μπορείς να μπει στο ρόλο του άλλου. Γιατί εκεί πας σαν ηθοποιός, είπαμε. Μπορεί να παίξει τον ίδιο ρόλο και εσύ. Έτσι δεν είναι? Άρα τα αστρικά όντα μεταξύ τους, όταν θέλουν να πάρουν εμπειρία, απλά γίνονται εσύ. Δεν σου λέει πες μου να καταλάβω. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ένα είδος ευσυγκίνησης και καταλαβαίνει ένας τον άλλον. Και το μάθημα γίνεται απλά γιατί παίζεις στη ζωή του άλλου. Μπαίνεις στη ζωή του άλλου. Μπαίνεις στον κόσμο του άλλου. Εδώ δεν πάει στον κόσμο του άλλου. Είναι πάντα ξεχωριστό. Δεν θα πω μέσα σου. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Γιατί υπάρχει διαχωρισμός. Οκ. Okay. Και επίσης λοιπόν, επειδή λειτουργούσε αυτό το πράγμα, κάθε πρόγονος λειτουργούσε μέσα μας. Και είχαμε την εμπειρία ποτέ θέλαμε. Η ζωή του ήταν σαν μνήμες δικές μου. Όπως λειτουργούν τα ζώα. Βλέπετε, τα ζώα δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουν πολύ διανοητικό. Πες. Σαν διέστηση δηλαδή. Ναι, ναι, σαν μνήμη περισσότερο. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Σαν μνήμη, σαν ανάμνηση, σαν ένα όνειρο που να έχεις δει. Ή τα σενάρια, ή καμιά φορά οι συγκινήσεις σαν να ήταν δικές σου, σαν μια εμπειρία. Βλέπετε τα ζώα, σας ξαναλέω, επειδή έχουν ακόμα την ομαδική ψυχή, επισυστίας λόγω της ένωσης, έτσι, του αίματος και του αστρικού πεδίου που σας λέω, μέσα τους, τι γίνεται, νιώθουν τα ίδια πράγματα, νιώθουν τα ίδια πράγματα. Γεννιούνται και ξέρουν το προηγούμενο. Να το γατάκι, ξέρετε, πάει να κάνει το τίτλο, να σκουπίσει, να κάνει τα τίτλα του, να κινήσει, να γεννήσει. Πού τα ξέρουν όλα αυτά? Το ένστικτο που λέμε δηλαδή. Ναι, το ένστικτο είναι ένα είδος πληροφορίας μέσα μας. Είναι αυτό που ξέρει τι να κάνει. Που προχωράει, που εμάς το λέμε ένστικτο τώρα, βλέπεις. Ναι, ναι. Γιατί έχει κάτσει στο κατώτερο μέρος, τα λέγαμε, του ερπετικού εγκεφάλου μας. Και λες ένστικτο, τι είναι το ένστικτο. Ενώ τα υπόλοιπα μέρη του εγκεφάλου μας, ξέρετε πότε αναπτυχθήκανε? Αναπτυχθήκανε μόλις ξεκίνησαν οι μίξεις του αίματος. Μόλις ξεκίνανε οι μίξεις του αίματος και πάει κάτι ξένο αίμα, ξένο αίμα, ξένο αίμα, τι χάθηκε? Χάθηκε όλο αυτό το προσόν που εμείς όταν κάνουμε τις πρακτικές προσπαθούμε να μπούμε εκεί, στο αστρική μας δηλαδή κατάσταση, μέσω του αίματος, είτε το channeling, είτε να συλλάβουμε τις εμπειρίες τις παλές μας, είτε των προγόνων μας, είτε να έρθει η γνώση. Αυτό δεν κάνουμε. Όλοι οι μαθητές, θα λέγαμε, του αποκλειφισμού, στην πραγματικότητα αυτό κάνουν. Πάνε να σχηματίσουν τις γνώσεις με τις κοσμικές ακόμα αλήθειες που κρύβονται μέσα από το υποσυνείδητο. Από όλη την εξέλιξη της ψυχής σου μέχρι τώρα. Αυτό δεν πάμε να κάνουμε? Να πάμε ανάποδα τη διαδρομή. Ε, αυτό κάνουμε. Αυτό όμως το πράγμα χάθηκε με τον καιρό και έφυγε όλη αυτή η διαστητικότητα. Γιατί ήρθε το καινούριο αίμα. Γιατί ήρθε ο ένας να κάτσει με τον άλλο, να κάνει ένα γάμο, να ενώσουν τα αίματα και έτσι το υβρίδιο, ας το πούμε έτσι, που έβγαινε, το καινούριο, ναι, μεν έδινε μια ατομικότητα γιατί σε έκανε να σκεφτείς και να αναπτυχθεί το διανοητικό και να φτάσουμε σε την κοινωνία που είναι όλοι διανοητικοί, αλλά δεν υπάρχει μόνο ψυχία. Αυτό κάνουν και με λίγα λόγια που θέλουν να καταστρέψουν τα κράτη, που σας φέρνουν μέσα ανθρώπους που δεν έχουν μια ψυχή, οπότε έχουν τα ίδια ιδανικά. Γι' αυτό είναι δύσκολο ο πολυπολιτισμός. Γιατί ο ένα μπορεί να τρώει τη γάτα και εσύ να την έχει εδώ. Ο άλλο τρώει το σκύλο και εσύ να τον έχει για φίλο σου. Έτσι δεν είναι? Ο άλλο να κόβει το κεφάλι τη γυναίκα σου και εσύ δίπλα εδώ πέρα να σου γείτονε και λε: μα εμεί έχουμε χριστιανισμό. Και άλλο λέει: εγώ είμαι Μουαμεθανό. Να λέω: έχω το Ραμαζάνι. Και αν το παίζουν όλοι ότι είναι φίλοι. Αν πιστεύουν αληθινά, σκοτωθούν. Αν δεν πιστεύουν αληθινά, θα τα βρούνε. Αλλά αν πιστεύουν αληθινά, σκοτωθούν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Έφυγε λοιπόν αυτό το πράγμα και έφυγε όλη η διέστηση. Που η διέστηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ένωση με το εσωτερικό σου κόσμο, με την εσωτερική σου ιστορία, με τους δικούς σου προγόνους, με τις δικές σου, θα λέγαμε, όλες τις διαστάσεις που έχεις παίξει, ακόμα και στις σαρκώσεις, έτσι δεν είναι? Και μπορείς να έχεις την πληροφορία άμεσα. Έτσι λοιπόν έπεσε ο κόσμος στον διανοητισμό. Ακριβώς επειδή ξεκινήσανε και αναμειγνύαν τα αίματα. Γι' αυτό και άλλες φορές, καμιά φορά αυτούς που ακούει τα βίντεο μου, έχω πει πολλές φορές, μερικές γραμμές τα κρατάγανε επίτηδες. Αυτά που ακούτε, Βασιλείς, Ιστορίες, Ιλουμινάτι, ψάχνουν τέτοιες γραμμές αίματος ή έχουν ήδη τις γραμμές αίματος. Γιατί? Για να κρατάνε τη σοφία. Να έχουν τη σοφία. Να έχουν τη μνήμη. Και να την περνάνε από οικογένεια σε οικογένεια. Δεν θέλουν να τη δώσουν. Και σου λέει αυτός βγήκε χαρισματικός. Έχει τις ικανότητες του Θεού. Εσύ τις έχασες. Εγώ τις έχασα. Ο άλλος έχασε. Γιατί? Γιατί δεν έχονται οι πνευματικές μας ικανότητες ξανά? Ακριβώς αυτό το λόγο.
Γι' αυτό όταν λέγανε για το διάβολο, λέει ο διάβολος, λέει τι θέλει, να υπογράψει με το αίμα σου. Δηλαδή την ψυχή σου να σου πάρει. Δηλαδή είναι το αίμα. Δεν σου είπε ο διάβολος ποτέ, λέει υπογράψει με στυλό. Σου λέει με το αίμα. Παλιά ήταν το αίμα. Γιατί όποιος είχε το αίμα, να τώρα πήγε ο Μακρόν στη Ρωσία. Το είδα, δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι ειδήσεις. Είπε, γιατί βάζουμε αυτό το τεράστιο τραπέζι, γιατί αρνήθηκε να δώσει το DNA του. Αυτοί μπορούν να ξέρουν ορισμένα πράγματα τέτοια. Εγώ λέω, ξέρεις, επειδή έχουν βγει κάτι όπλα τώρα, όπως το James Bond, σκοτώνουν με το DNA, συγκεκριμένο DNA, το έχετε δει. Το James Bond το καινούριο. Δείτε το. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι μέσω του αίματος καταλαβαίνουμε πόσο ισχυρό εργαλείο είναι, γιατί αντιπροσωπεύει το ενδιάμεσο, του εγώ μας δηλαδή, και όπως το αίμα μας αρχίζει και το καταβάλει, καταβάλει δηλαδή την πραγματικότητα του εγώ μας, την ατομικότητά μας. Έτσι λοιπόν, να τα πούμε πάλι από την αρχή, μέσα στο αστρικό φορέα μας υπάρχει αυτό που λέμε νους, το ανώτερο κομμάτι, το διανοητικό σώμα, ας το πούμε, έτσι. Και πιο βαθιά ακόμα, πάμε πιο κέντρο, είναι αυτό που λέμε το ψυχικό, το αιτιατό σώμα. Δεν είναι παρακαταστάσεις συνειδητότητας όλα αυτά τα πράγματα. Όλο αυτό το πράγμα αντιπροσωπεύει το νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα λοιπόν τι κάνει, είναι η συνείδησή μας. Κατά πόσο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Ό,τι αντιλαμβανόμαστε λοιπόν με το αστρικό φορέα μεταβιβάζεται, θα λέγαμε, μέσα μας στην ψυχή. Άρα και στην πραγματικότητα, ό,τι εδώ πέρα στη φύση μεταβάζεται και παίρνουμε αντιληπτικά από τις πέντε αισθήσεις μας, μεταβάζεται στο αίμα μας. Αλλά κανείς δεν το λέει αυτό. Σε έναν άνθρωπο λοιπόν που αναβαθμίζεται, τι συμβαίνει εκείνη την ώρα, για να μάθει λοιπόν εκείνη την ώρα να μην λειτουργεί σαν ζώο, καθότι παίρνει εικόνες και μεταφέρει διανοητικές εικόνες και ξαναδίνει διανοητικές εικόνες στον εθέρα, τι κάνει. Αρχίζει και αλλάζει αυτό εδώ πέρα το πράγμα και πλέον οι εικόνες που έρχονται δεν είναι διανοητικές και να τις προβάλλει, που λέμε καμιά φορά ότι προβάλλουμε έξω και κοιμόμαστε, αλλά αρχίζει το αίμα και κυκλοφορεί τις πληροφορίες πραγματικά των πέντε αισθήσεων. Σε έναν άνθρωπο που δεν είναι αβαθμισμένος που κοιμάται και προβάλλει τον εαυτό του, το αίμα κυκλοφορεί, θα λέγαμε, τις πληροφορίες που βγαίνουν από τις διανοητικές του καταστάσεις. Και έτσι δεν αντιλαμβάνει το περιβάλλον. Αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μόνο. Αυτή είναι η διαφορά της αντικειμενικότητας που είμαι αντικειμενικός νους με τον άλλο που λέμε αυτά προβάλλεις τον εαυτό σου. Ό,τι βλέπετε σας λέω ότι υπάρχει μέσα σας και το προβάλλει τις περισσότερες φορές. Δεν μπορείτε να δείτε την αλήθεια. Πρέπει να μπείτε σε αυτό το κανάλι. Να μπορείτε να διαφοροποιήσετε το εξωτερικό από το εσωτερικό πριν το ενώσετε. Γιατί μετά θα ενωθεί, γιατί είναι ένα. Έτσι. Αλλά για να ενώσουμε κάτι πρέπει πρώτα το έχουμε κόψει στο μυαλό μας, το έχουμε περάσει την διπολικότητα. Οπότε μόλις το αίμα σου εσένα, θα λέγαμε, πηγαίνει όπου θες εσύ, έχει συνείδηση πάνω σε αυτό. Όταν δεν έχει συνείδηση λες μούδιασε, γιατί δεν πάει αίμα. Σε ασκήσεις που έκανα παλιά πήγαινα την συνείδησή μου στα δάχτυλα, στα ακροδάχτυλα, στα δάχτυλα του ποδιού, το ξαναγύριζα εδώ, πήγαινα κάτω, πάνω, πήγαινα εγώ που ήθελα τη συνείδησή μου και περίμενα να αρχίσω να το κάνω, να μουδιάζει, να μυρμηγιάζει, να υπερεματώνεται και οτιδήποτε σκεφτόμαστε υπερεματώνεται. Το αίμα κουλουθάει δηλαδή, θέλω να σας πω, τη συνείδησή σας. Καταλαβαίνουμε. Οπότε φανταστείτε κάθε φορά ένας άνθρωπος που θέλει τα όργανα του μέσα να συγκεντρωθεί όπως παλιά οι γιόγκοι που καθόντουσαν και θα αναπτύξουν μερικές ιδιότητες, αστρικές ιδιότητες, φως των άστρων πάνω στα όργανα τους. Παραδείγματος χάρη, τι έχουν οι άνθρωποι που παθαίνουν καρκίνο καμιά φορά στον προστάτη. Και θέλουν να μάθουν, θα λέγανε, να συνειδητοποιήσουν, θα λέγαμε, πάνω στο όργανο του προστάτη για να τραβήξουν συγκεκριμένες ενέργειες, θα λέγαμε, από συγκεκριμένα άστρα που αντανακλούν πάνω στο προστάτη για να μπορούν να μάθουν την κατάσταση τζίνας. Να βγαίνουν στην τέταρτη κάθεξη, στην τέταρτη κατάσταση. Να εξαϊλώνονται δηλαδή συνειδησιακά και να φεύγουν και να ταξιδεύουν στον χωροχρόνο. Να κάνουν remote viewing. Αναλόγως λοιπόν σε κάθε όργανο, οι γιόγκοι που τους βλέπατε και καθόντουσαν και λέγανε ορισμένα μάντραμ και καθόντουσαν και δουλεύανε πάνω σε κάθε όργανο, ξέραν ότι κάθε όργανο αντιπροσωπεύει ο εθέρας που έχει και κάποιο πλανήτη. Και πνεύματα. Γιατί τα πνεύματα μιλάνε μέσα από τα όργανά μας. Γιατί τα όργανά μας δεν είναι μόνο αυτό που κάνουν, είναι αισθητήρες της πνευματικών ιδιοτήτων. Σηκώτη, σπλήνας, όλα αυτά δεν είναι απλά όργανα όπως τα βλέπουμε εμείς. Okay. Οπότε ξέρουμε λοιπόν, όπως τα τσάκρα που είναι πύλες, ότι τα όργανα αντιπροσωπεύουν ενέργειες των πλανητών. Γιατί είπαμε, όλο το σύμπαν τι είναι, αντιπροσωπεία μέσα μας. Όλο το ηλιακό σύστημα τι είναι, αντιπροσωπεία μέσα μας. Οπότε όλο το αίμα τι είναι, το ενδιάμεσο,
θα λέγαμε είναι όλες οι διασυνδέσεις, οι αστρικές που υπάρχουν ανάμεσα στο σύμπαν, είναι αυτό, το αίμα. Και η συνειδητότητα που έχουμε εμείς, που πηγαίνει και λειτουργεί σε όλο το σύμπαν που πάει η σύνδεσή μας και γινόμαστε γνώστες και μαθαίνουμε πώς δουλεύει αυτό, πώς δουλεύει αυτό, πώς δουλεύει αυτό, όταν κυλάει το αίμα, γιατί κυλάει πληροφορίες. Καταλάβαμε. Οπότε, είδαμε λοιπόν σήμερα τα μέρη της σύστασης του ανθρώπινου οργανισμού, όχι από μια επιστημονική έννοια, όπως κοιτάνε την ηλιστική έννοια οι επιστήμονες, έτσι, από μια πνευματική ματιά, για να δούμε πόσες φορές και λίγο-λίγο πώς αλλάζει η ματιά μας και μαθαίνουμε τον εαυτό μας, καθώς βλέπουμε μετά αυτό που οι άλλοι βλέπουν σαν μορφή. Οπότε θέλω να συνειδητοποιήσετε ότι όπως υπάρχει το φυσικό σώμα μας έξω και λες εντάξει, κοιτάς τη μούρη μου, αλλά λες ο σταμάτης είναι και ο χαρακτήρας από μέσα, ε? Είναι η συνειδητότητα που έχει. Έτσι ακριβώς είναι και ο φυσικός κόσμος που βλέπουμε έξω. Μην κοιτάτε μόνο τη μορφή. Πιο πολύ ρόλο παίζει ο χαρακτήρας του. Το πώς δουλεύει δηλαδή, πώς εργάζεται κάτι, έτσι, αυτό που λέμε μορφή. Αυτό που λες ποτήρι, ζώο, το ένα, το άλλο. Γιατί απλά τι είναι, σαν να κοιτάτε τον άλλον υλικά. Θα πούμε και πω, τι ωραίο κορίτσι, τι ωραίο κόλος, τι ωραίο τέτοιο για την ύλη. Αλλά απ' την άλλη, μόλις το γνωρίσουμε καλύτερα, θα δούμε το χαρακτήρα που υπάρχει πίσω από το δέρμα. Ε? Έτσι και εμείς που μαθαίνουμε τη φυσικότητα, δεν κοιτάμε τη φύση, κοιτάμε τις ενέργειες που έχει από πίσω αυτό που δεν φαίνεται. Και όταν μπει στον κόσμο των ηλιών, πάβει το ψέμα. Γιατί εκεί δεν υπάρχει η μορφή που συγκρατεί μέσα τις ενέργειες, σας είπα. Όσο μπαίνουμε σε ανώτερες καταστάσεις μέσα μας, τότε φεύγει και το ψέμα γιατί απλά βλέπεις την ενέργεια. Και η ενέργεια δεν σε ξεγελάει, όπως τα βλέπεις στη συχνότητα. Η συχνότητα δεν σε ξεγελάει. Έτσι δεν είναι. Οπότε φανταστείτε, θα είχαμε τέτοια πολικότητα. Όχι, λόγω δύναμης δεν θα μπορούσε κανένας να ξεγελάσει κανένα, να κυριαρχήσει κανένα. Οπότε θα υπήρχε μια μακαριότητα, μια ειρήνη. Γι' αυτό τα ανώτερα όντα, πάντοτε τα πιο αναβαθμισμένα, ζουν σε ειρήνη μεταξύ τους. Δεν κάνουν τον πόλεμο που κάνουμε εμείς. Δεν χρειάζονται πόλεμο που κάνουμε εμείς, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεγελάσει άλλον. Σου λέει εσύ είσαι αυτό και έχεις όλο το απεριόριστο να φτιάξεις την πραγματικότητά σου. Εγώ είμαι αυτό και έχω όλο το απεριόριστο να φτιάξεις την πραγματικότητά σου. Δεν μπορείς να ξεγελάσω λόγω της μορφής να σου δείξω άλλο από ό,τι είμαι. Ε? Δεν σε κάνω να νομίζεις άλλο από ό,τι είμαι, γιατί εκεί το νιώθεις. Γιατί σας είπα, στο αστρικό το χώρο τα νιώθουμε. Δεν μας ξεγελάσει κανένα. Αφού μέσα μου νιώθω πάνω να πει ότι κάνω, δεν κάνω. Δεν λέω κάνω κακό. Λέω φίλε, κάνουμε, δεν κάνουμε. Να αρμονιζόμαστε ή όχι. Εντάξει. Οπότε θυμηθείτε και αυτό που σας είπα με τον εθέρα. Ότι όλα τα εθερικά πρότυπα που λέμε, έτσι, γιατί υπάρχει ένα που λέμε αρχιετυπικό, που φτιάχνει τους κανόνες πάνω εκεί χτίζεται η ύλη, το σώμα μας, οτιδήποτε. Κάποιον που του κόψει το χέρι, αστρικά θα υπάρχει. Εθερικά το χέρι. Το έχουμε δει και στα φυτά. Μου φαίνεται το κάνουν, κόβουν ένα φυτό και φαίνεται ότι έχει το εθερικό του. Το πρότυπο, το σχέδιο δηλαδή θα υπάρχει. Έτσι λοιπόν τι σημαίνει, όταν ξαναφτιαχτεί αυτό το χέρι, θα έχει βάσει το σχέδιο που λέει ο εθέρας από πάνω. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι κάθε φορά προϋπάρχει θα λέγαμε το σχέδιο για την επόμενη ζωή σας. Που το φτιάχνετε από τους εθέρες που δουλεύετε τώρα. Έτσι λοιπόν φαίνεται η κοινωνία αντανακλάει εμάς. Γι' αυτό σας λέω, κοιτάξτε τι κοινωνία έχουμε, κοιτάξτε τα σπίτια που χτίζουμε. Κοιτάξτε πώς έχουμε κάνει τα πράγματα, κοιτάξτε τις ενέργειες. Αντανακλάνε, τι δηλαδή, όλη η επιστήμη, όλα τις μορφές, όλα τα μορφώματα που έχουμε φτιάξει τώρα, θα λέγαμε το δικό μας τον εθέρα, το αίμα μας. Ναι, κοιτάξτε το αίμα των παλιών, που δεν είχαν τόσο πολύ μυαλό, αλλά είχαν την συνειδητότητα, πώς ήταν παλιά οι φυλές. Ή πηγαίνετε σε κάποιες άλλες φυλές παλιά και δείτε. Ή τους αρχαίους Έλληνες. Ή άλλες καταστάσεις. Δεν ήταν τόσο πολύ πολύπλοκα, αλλά ήταν απλά και ουσιώδη. Όμως από την άλλη δεν είχαν τη διαφορετικότητα. Γι' αυτό τώρα θα σας πάω και λίγο πιο μακριά τώρα, ή μάλλον πιο κοντά στη λίμνη. Κοιτάξτε λοιπόν αυτές οι δύο που σας είπα πριν, ας το πούμε οι αδελφότητες που υπάρχουν. Τι θα κάνουν, σου λέει, πρέπει να πεθάνουν οι πρόγονοι, οι αυτάρκες, αυτοί οι αυτόχθονες λέει. Κοιτάξτε πώς εξαφανίζονται, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, πρέπει να χαθεί η ομοψυχία. Αν χαθεί η ομοψυχία, τότε θα παραμείνεις μόνος σε μια κατάσταση ατομικότητας, αλλά θυμάσαι μόνο την εσάρκωσή σου. Αυτή. Και από μόνο στο μυαλό θα γίνει ο κύριος, δουλευταρά σου, τεχνολογία.
Ναι ή όχι. Αφού δεν τα έχει άλλη γνώση. Αυτοί λοιπόν τι θεωρούν, αυτή του είδους την εξέλιξη. Σου λέει, φίλε, έλα τα μπλέξουμε όλα μόνοι σου. Έλα τα μπλέξουμε όλα μόνοι σου. Εξέλιξη. Για να φτάσουμε στο επόμενο πεδίο να μάθει ο άνθρωπος την ατομικότητα. Έτσι δεν είναι. Επομένως, Μάωροι, κάτι Ιθαγενείς, Ινδιάνοι, κάτι στην Αφρική, κάτι τέτοια. Καταλάβατε. Αυτοί που θα το κάνουν με την έννοια της ατζέντας. Αλλά θα γινόταν με την έννοια ότι λίγο-λίγο δεν θα μπορούσε να σταθεί. Για να έρθει η καινούργια αντίληψη της ατομικότητας του ανθρώπου. Κόβομαι από το παρελθόν, κόβομαι από την ιστορία. Τη μαθαίνω μόνο διανοητικά. Δεν ξέρω τι, δεν την νιώθω, δεν μπορώ να δω αν είναι αλήθεια. Οπότε πού στηρίζομαι? Στη δική μου, στο δικό μου βίωμα. Το καταλάβατε? Άρα η μόνη μου αλήθεια, το δικό μου βίωμα. Πάβει σύνδεση με το Θεό. Πάβει σύνδεση με το DNA. Πάβει σύνδεση με την ιστορία μου. Σταμάτη. Mm. Μα αυτός ο κύκλος τώρα δεν είναι το μάζεμα προς τα πίσω. Είναι πάλι επέκταση. Τι πράγμα εννοείς? Που λες για ατομικότητα, δεν είναι, λέμε τώρα ότι σε αυτόν τον κύκλο ότι αρχίζουν και μαζεύεται πίσω ο εαυτός, ας πούμε. Το όλα σε έναν αρχίζει να δηλαδή πάλι επεκτείνεται ο άνθρωπος εντροπικά. Θα συνεχίσει αυτό. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη φάση εκείνη να πει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, πάω προς την ψυχή μου. Όχι. Μπορεί να είμαστε στα όρια, αλλά όπως βλέπετε ακόμα, όχι, πιο πολύ ακόμα διασπάται και διασπάται στην ατομικότητα. Συλλογικότητες πάνε, ατομικότητα. Όσο πολύ να νιώθεις διαχωρισμένος για να αναπτύξεις το διανοητικό σου που θα στηρίζεται πάνω στο βίωμα το ατομικό σου και η ψυχή να γίνει ακόμα πιο ατομική. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι σαν να μας πάβει από όλη τη σύνδεση από τον ιστό για να μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας, να ξεχωριστεί μονάδα ακόμα και μια εσάρκωσης, σαν ένας μοναδικός ρόλος. Που ναι, μεν μας κόβει από την αλήθεια, την άλλη μας δίνει το βίωμα του μοναδικού ρόλου. Οποιοδήποτε ανεβαίνουμε σκηνή. Μόνο το ρόλο που παίζουμε. Ξεχάσαμε τους ρόλους που είχαμε παίξει πριν, ξεχάσαμε ότι είμαστε τοπίοι, ξεχάσαμε όλα. Μόνο εκείνο το ρόλο σκηνή. Ειδικότητες. Βλέπετε, άνθρωπος μεγαλώνει, γίνεται ειδικότητα. Παλιά ήταν πανεπιστήμονες, τώρα γίνεται μόνο μια ειδικότητα. Τι είσαι εσύ, καλώς εκεί, εκεί ας σε βάλουμε, σαν ρομπότ. Άρα υπάρχει λοιπόν μια σχολή που σου λέει, ξέρεις κάτι, περάσαμε από αυτό, μην εμπλακείς σε αυτό, αν έχεις πέσει από αυτό να σε βοηθήσουμε να σε βγάλουμε, να ανεβάσεις το ανώτερο νευρικό σύστημα που δεν λειτουργεί στους άλλους, για να μπορείς να γίνεις με το αστρικό σου ένα και μέσα από την αστρική σου σύνδεση να αρχίσεις να έχεις πληροφορίες. Οι άλλοι λένε όχι, κάτσε να σου κατεβάσουμε το νευρικό σύστημα, να μείνει μόνο στις πέντε αισθήσεις, να κάτσεις εδώ πέρα για να εξατομικευτείς, να μην νιώθεις όλα σε ένα, να μην νιώθεις, λέει ο κάθε μύστης, είμαστε τα πάντα. Είμαι ένα με όλα. Έτσι δεν είναι. Ο άλλος λέει τι λέει. Εγώ θέλω να είμαι όλα. Αυτό λέμε μόνο εγώ. Ευχαριστεί με την ατομικότητά μου. Και τα δύο είναι εκφράσεις του εαυτού μας. Γιατί υπάρχουν και στα δύο, έτσι. Έτσι. Και ο καθένας από την ψυχική του εξέλιξη θα διαλέξει ποιο κομμάτι να βιώσει. Αυτό που το έχουμε παρακάνει εμείς λόγω ατομικότητας εδώ πέρα, ότι έχουμε μπει λόγω ατομικότητας τόσο πολύ στην αποκοπή, που έχουμε βυθιστεί, θα λέγαμε, στο σκοτάδι, στον πόνο, γιατί το έχουμε παρακάνει. Στον διαχωρισμό. Και όπου υπάρχει διαχωρισμός, δεν υπάρχει μακαριότητα της ειρήνης. Είναι φυσικό. Έλα, ρώτα. Ο σκοπός δεν είναι να πηγαίνουμε προς την αλήθεια όμως. Ναι. Η αλήθεια δεν είναι ότι το σύμπαν είναι ένα. Αυτό ναι. Που είμαστε εμείς μέσα. Ναι. Οπότε καλύτερα θα να πηγαίνουμε προς το ότι είμαι ένα με όλα. Είσαι ένα με όλα, ναι. Και. Άντε, το μάθεις ότι είσαι ένα με όλα. Τι θα γίνει. Εγώ σου λέω, έκανες όλο αυτόν τον αγώνα για να το μάθεις. Και το έμαθες. Άρα η σύνδεσή σου είναι σαν να ακούμπησε η περιφέρεια με το κέντρο. Από εκεί πέρα τι. Όπως καταλαβαίνετε, ένα μέρο τι. Σταματάει να ζει, πεθαίνει. Τι. Σταματάει, εξέλιξη. Αυτό ήταν. Παιδιά, μαθαίνω ότι είμαστε όλα. Φύγεσαι από την ύπαρξη. Όχι, απλώς να αντιλαμβάνεσαι σε διαφορετικότητα, αλλά όχι ξεχωριστότητα. Ναι. Μπράβο. Οπότε τι κάνεις, πώς λειτουργείς. Λειτουργείς πάλι σαν εγώ. Λειτουργείς σαν ατομικότητα. Απλά και για το καλό όλων. Άμα το λες αναλόγως, πόσο νιώθεις τον εαυτό σου ενώνεται. Εκφράζεσαι πάλι. Απλά θα έχεις άλλα μαθήματα. Καταλαβες. Άλλη δημιουργία. Ένα ον, θα λέγαμε αναβαθμισμένο, πάντα κάνει εθελοντισμό. Ναι, ένα ον που δεν είναι αναβαθμισμένο, πάντα κάνει παρασυντισμό. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Οπότε βλέπεις εδώ πέρα, σε αυτή τη διάσταση λειτουργεί ο παρασυντισμός. Ο οποίος είναι κολλημένος σε αυτή τη διάσταση, δεν γίνεται να λειτουργεί παρασυντικά. Σου λέει απεθάνεις για να φάω. Θα σκοτώσω την κατσαρίδα να έχω καθαριότητα. Δεν γίνεται αλλιώς, φίλε. Σου λέει αγαπάω τα ζώα και τα έχω αράγνες και κουνούπια σπίτι μου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Επειδή εδώ πέρα δεν μπορούν δύο όταν να πάρουν τον ίδιο χώρο, αναγκαστικά πρέπει ο καθένας να βάλει το χώρο του, τα σύνορά του.
Μόλις η συνείδηση της ανθρωπότητας ανέβει, όλη η ανθρωπότητα μεταφράζεται και ανεβαίνει και ξαφνικά λένε θα φύγουν τα σύνορα το ένα το άλλο. Καταλάβατε. Οπότε πρέπει να αλλάξει η συνείδηση της ανθρωπότητας για να γίνουν αυτά τα πράγματα που λένε μερικοί, ας πούμε. Να γίνει συλλογική. Ας το πούμε, ναι, να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα με αυτή τη διάσπαση που έχουν να ξεκινήσουν να κάνουν ειρήνη. Γιατί η διάσπαση που έχουμε, η φαινομενική εδώ, πρέπει συνειδητότητα να έχει ανέβει σε άλλο σημείο. Οπότε κάθε φορά μπορεί να μείνουμε στη μορφή, αλλά θα είναι τέτοια η μορφή ώστε να μπορεί να μας δώσει την ειρήνη. Θα μπορεί να μας δώσει, ας πούμε, την έννοια ότι εμείς με τα ζώα να ζούμε πιο αρμονικά τα σκοτώνουμε. Ή τα ζώα μεταξύ τους να μην υπάρχει τώρα λιοντάρι και προβατάκι, να λειτουργούν μαζί όπως λένε σε πολλές προφητείες. Όταν εννοούν να κοιμάται μαζί, ξέρω εγώ, θα ήταν μαζί ο σκύλος και η γάτα ή το λιοντάρι και το πρόβατο, εννοούν αυτό το πράγμα. Όταν έχει φύγει όλες αυτές οι καταστάσεις που θα έχει αλλάξει διάσταση, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλάζει όμως διάσταση. Οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν γιατί ζουν σε ένα γραμμικό χρόνο. Πάω ότι νομίζουν πανευθεία. Δεν καταλαβαίνουν που τα αλλάζουν διάσταση. Όπως και εγώ, αν πάω στην Αλβανία, προπατώ, πού ξέρω που είναι στην Αλβανία, αν δεν πούν τα σύνορα. Θα πει τώρα, είσαι Αλβανία, καλώς ήρθατε. Πού να ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι. Πας και λίγο εσύ το καταλάβεις μετά γιατί αλλάζει το κλίμα. Δεν το καταλαβαίνεις. Λες από εδώ, Ελλάδα, από την Αλβανία πάει. Έτσι δεν είναι. Έτσι πρέπει να προχωράμε στο γραμμικό χρόνο. Αλλάζουν διαστάσεις, δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν αλλάζουν διαστάσεις. Και έτσι πολλές φορές αλλάζουμε εμείς διάσταση μέσα μας και πάμε σε μια άλλη παράλληλη πραγματικότητα και λες μαλάκα, κοίτα, άλλαξαν οι γείτονες, τώρα με καταλαβαίνουν. Άλλαξε ο σύντροφός μου, τώρα με καταλαβαίνει. Α, τώρα με αγαπάει, τώρα νιώθω ειρήνη. Αχ, τι ωραία, τώρα τελείωσε ο πόλεμος, τώρα φύγανε οι αρνητικοί. Όλα αυτά τι είναι, άλλες παράλληλες πραγματικότητες που εμείς όμως πάμε εκεί, αλλά στο γραμμικό χρόνο φαίνεται σαν να έρχονται σε εμάς αυτά, ότι είναι ένας, μια γραμμή. Οκ. Okay. Στον αστρικό χρόνο είναι το ανάποδο. Σου λέει φίλε, είναι πολλές γραμμές, είναι πολλές παράλληλες πραγματικότητες. Διάλεξε ποια θες να βιώσεις. Οπότε όταν είσαι εδώ με τη συνείδηση στην αστρική, σας λέω εγώ τώρα. Ενώ α πούμε την αστρική συνείδησή μου πάω τότε μαζί με τη φυσική. Χάνω τη φυσική μου ορμή. Όχι. Απλά την αντιλαμβάνομαι με την αστρική μου. Δεν ακυρώνω ποτέ τη διάσταση αυτή. Απλά την κάνω, βλέπω αυτό που με εξυπηρετεί καλύτερα μέσω παραπάνω πληροφορίας. Δεν κάθομαι να κατακρίνω και να λέω α, γιατί κάνεις εκείνο, γιατί κάνεις εκείνο, γιατί κάνεις εκείνο, γιατί κάνεις εκείνο. Το κακό. Δεν υπάρχει κακό. Με την έννοια δηλαδή που το λένε οι άλλοι, να βγάζει ένα αρνητικό συνέστημα, τι είναι. Αυτό που μου αρέσει το κάνω, με γεμίζει, βλέπω την ενέργεια και ξέρω τον δρόμο. Τον καθένα. Οπότε, άμα ξέρει τον δρόμο, ξέρει, αυτό σε πάει εκεί. Αυτό σε γίνει φορά, αυτό σε κάνει φορά. Αυτό σε πάει στον κρεμό, αυτό σε πάει εκεί. Στην ουσία, επιλέγω το ρόλο, αλλά ξέρω ότι είναι ρόλο. Ναι, οπότε όταν ξέρει ότι είναι ρόλο και θυμάσαι ότι είναι ηθοποιό, θα τον παίξει μέχρι που σε ευχαριστεί. Από εκεί και πέρα που ξεχνά εσύ ότι είναι ρόλο, ξεχνά ότι είναι ηθοποιό και δεν σε ευχαριστεί, δεν παίρνει δηλαδή να βγάλει ωραία πράγματα ή το κοινό το έχει δει 500 φορές ή το δικό σου το κοινό το έχει δει 500 φορές και δεν ενθουσιάζει άλλο, δεν σου ενθουσιάζει. Οκ, θα ξέρει να το σταματήσει. Όπως είναι τα στενά. Πάω σε έναν δρόμο, θέλω να στρίψω. Άμα ξέρω να στρίβω το τιμόνι, βλέπω το στενό. Όσο δεν ξέρω να στρίβω, πάω ευθεία και περιμένω. Οπότε ο δρόμος ο ίδιος θα με στρίψει. Και όταν με στρίβει ο ίδιος ο δρόμος, σημαίνει ότι έχει περάσει από μέσα μου όλο αυτό το εγώ, κάνει τον κύκλο του και μετά, αφού κάνει τον κύκλο του και ηρεμεί το δαιμόνιο, τότε λες: α, ο δρόμος έστριψε. Λες: α, ηρέμησα. Α, τώρα μου φύγε. Α, τώρα πέρασε εγώ μια εβδομάδα που ήμουν μέσα στη λήψη. Αυτό που ξέρει και στρίβει, κάτω 5 λεπτά στη λήψη, στρίβει, τελείωσε. Άρα το τιμόνι πρέπει να το έχουμε εύκαιρο ανά στιγμή. Γι' αυτό σας λέω: πρέπει να ανεβάσετε το νευρικό σας σύστημα. Για να έχετε συνείδηση. Γιατί χωρίς συνείδηση δεν θα έχετε εγρήγορση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή εγρήγορση. Να ξέρετε τι συμβαίνει στο τώρα, στο τώρα, στο τώρα, στο τώρα. Δηλαδή το κάθε τώρα σας θα περνάει με εβδομάδα το άλλο που δεν ξέρετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Στροφέ τώρα δεν ξέρετε. Αργό στροφέ. Και επειδή λοιπόν θα λειτουργεί ο Γολιάθ μέσα, ο Δαβίδ θα νικάει το Γολιάθ. Γιατί ο Δαβίδ είχε τη σφεντόνα. Παλιά, όχι αυτή την έτσι. Την γύριζε γύρω-γύρω, έτσι. Τι στροφές. Το καταλαβαίνετε. Ο νους είναι πάντως στροφάρι. Αυτό είναι με διαστροφή. Στροφές, συχνότητες, δονήσεις. Όταν λοιπόν ο Δαβίδ σου λέει νικάει το Γολιάθ, τι σημαίνει. Σημαίνει το υποσυνείδητο, που είναι πιο μεγάλο, γίγαντα, δυνατό, έτσι. Αλλά ο Δαβίδ είχε την εστροφία. Έτσι δεν είναι. Οπότε αν δεν πάρετε εσείς την εστροφία, δηλαδή να ανεβάσετε τη συνείδησή σας, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αρχίσετε το υποσυνείδητό σας. Και αυτό τι σημαίνει, ότι ό,τι κουβαλάει το αίμα σας, αυτό το πράγμα που σας βάζουν οι άλλοι δηλαδή με λίγα λόγια, θα το κάνετε εσείς ύπαρξη μαγικά, μέσω του αιθέρα. Και θα δημιουργείτε τη ζωή σας, που θα λέτε είναι ζωή μου,
αλλά θα είναι η ζωή σας. Θα είναι η ζωή που οι άλλοι θέλουν να φτιάξουν και σας έχουν να την δημιουργείτε. Γιατί δεν ξέρετε τη δύναμή σας. Γιατί δεν ξέρετε που δίνετε το αίμα σας, που δίνετε την ψυχή σας. Καταλαβαίνουμε. Βλέπετε πόσο λοιπόν δυνατό ήταν το αίμα, το ηχό, γιατί το ψάχναν του καιρό που τον βρει μύθικη, γιατί όλοι κάνουν αυτό για το αίμα και το αίμα και το αίμα. Τότε δεν ξέραμε βέβαια το DNA και ακόμα και οι σημαίνε μας το ξέρουν να το κρατάνε μυστικό. Εδώ δεν βλέπετε, εδώ είμαστε στην Ελλάδα που λέμε ότι ξυπνάει και έχουμε τον Καραμαλή και τον Μητσοτάκη και έχουμε δηλαδή, είπαμε, δηλαδή αυτή η γραμμή αίματος να δηλαδή, είναι δυνατόν. Γραμμή αίματος με τον Καραμαλή και τον Μητσοτάκη, μα είναι δυνατόν και τον Παπαντρέου. Φαντάσου που θέλουν να πούνε για τους άλλους τώρα, εδώ έχουμε αυτούς και τους βγάζουν συνέχεια. Καταλαβαίνετε το να σου πω. Φανταστείτε λοιπόν οι άλλοι που είναι πραγματικά δηλαδή άνθρωποι, ας πούμε, αναπτυγμένοι και με ικανότητα. Τι να πω τώρα. Οκ, τα είπαμε όλα. Μόλις σας είπα τρεις γραμμές αίματος τώρα στην Ελλάδα, κατευθείαν δηλαδή. Δεν υπάρχει δηλαδή, το βλέπεις δηλαδή πόσο ασυνειδησία. Γι' αυτό πάντοτε εκμεταλλευόμενη λοιπόν τη διανοητική κατάσταση, ο άνθρωπος, τι έκανε, η ελίτ ήταν αυτή που είχαν τη τεχνολογία λοιπόν. Και όχι την πραγματική τεχνολογία της πνευματικότητας, αλλά την τεχνολογία του σκεπτικισμού. Καθώς ό,τι άνθρωπος λοιπόν έπεσε στο σκεπτικισμό, οι πιο ξύπνοι, οι πιο πονηροί, οι πιο επιστήμονες είναι πάντα η ελίτ. Καταλαβαίνεις. Ενώ παλιά θα το δείτε και αυτό, θρησκεία και επιστήμη ήταν ένα. Έτσι δεν ήταν. Ενώ μετά διαχωρίστηκε. Όλα δηλαδή, επειδή σας είπα, είναι καθρέφτης και συμβαίνει συνδυσιακά ότι γίνεται το ίδιο κύμα, περνάει σε όλες τις διαστάσεις. Αυτός ο διαχωρισμός έγινε από κάποιους εσκεμμένα ή έγινε... Όλα γίνονται επειδή, θα το πω έτσι απλά, το θέλει ο Θεός. Δηλαδή τι, το πρώτο κύμα στις αρχικές καταστάσεις είναι τέτοιο που μετά σε εμάς φαίνεται να παίζεται έτσι το έργο. Τώρα, αν εσύ μπορείς να φτάσεις σε αυτό το σημείο συνειδητότητας που σου λέω, θα δεις ότι όλοι αυτοί είναι μαριονέτες σε κάτι που έχουμε όλοι επιλέξει σε αυτή τη διάσταση που τους όλες θα γινόταν. Αν όμως από την άλλη κατέβεις το επίπεδο και θες να το ζεις σαν άνθρωπος, οτιδήποτε, φαίνονται ότι μερικοί έχουν εξουσία πάνω σου, γιατί το ξέρουν αυτό και το εκμεταλλεύονται. Υπάρχουν δύο τρόποι να εκμεταλλευτείς το κύμα. Τη μία είναι να κάνεις σερφ, έτσι δεν είναι, και ή μπορείς να χαλαρώσεις πάνω, αλλά άμα κοντράς θα φας τη μούρη. Έτσι φανταστείτε τα κύματα της ζωής που έρχονται. Άλλοι λοιπόν τι λένε, σου λέει εγώ θα καθίσω στην ουδετερότητα, θα κάτσω να πάω μαζί, ελάχιστη αντίσταση. Άλλοι σου λέει να το εκμεταλλευτώ, να σερφάρω πάνω, να πάω πιο γρήγορα τους άλλους. Έτσι δεν είναι, όλος αποκλειτισμός, εσωτερισμός, εκεί βασίζεται. Να ξέρεις την ενέργεια ή αν λειτουργήσεις να την κάνεις δική σου. Γιατί έχουμε δύο σχολές. Η μία είναι η ζεν, κάθομαι στο κύμα και πηγαίνει το κύμα και ανεβοκατεβαίνω κι εγώ και όλα καλά. Και η άλλη είναι το ευζήν. Εκμεταλλεύουμε το κύμα, κατάλαβες εδώ πέρα των Ελλήνων. Εκμεταλλεύουμε το κύμα και πετάω, πάω γρήγορα. Και άλλη είναι το αμαθή, του βάρβαρου. Το τρώω μέσα στη μούρη και παλεύω με όλο τον κόσμο, παλεύω με τα κύματα. Και κολυμπάω και πάω πίσω. Διαλέξτε. Έτσι είναι. Άρα ο Θεός ήθελε να βιώσει κατά μία έννοια αυτές τις. Βέβαια, όλα είναι κοσμικοί κύκλοι. Ναι, όλοι είναι κοσμικοί κύκλοι, μόνο που στον κύκλο αυτό που λες ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με το πώς το βιώνουμε εμείς εδώ πέρα, σαν σενάριο. Τέλος πάντων, ψυχισμό και τα υπόλοιπα. Ήθελε να επεκταθεί τόσο κάτω. Ναι, ναι, ναι. Η συνείδηση είναι ότι ήθελε να επεκταθεί κάτω, να έρθει αυτός ο διαχωρισμός, να διασπαστεί, κατάλαβες, φαινομενικά και μετά να ξαναενωθεί. Κατάλαβες. Γι' αυτό και κάθε πράγμα συμβαίνει αυτό. Το μικρό κόσμο και στο μεγάλο κόσμο, έτσι. Κάτι όταν διασπάται και ξαναενώνεται, μαθαίνει από τη διάσπαση και όταν ξαναενώνεται γίνεται μια ανώτερη μορφή από αυτή που ήταν. Όλα γίνεται έτσι. Και ο οργανισμός μας και τα πάντα. Γι' αυτό ανανεώνεται λέει, τα κύτταρα. Όλα αυτά για να υπάρχει δημιουργία. Ναι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Για να υπάρχει δημιουργία θέλει και αυτό μια θέληση, μια όθηση. Δεν γίνεται άμα δεν υπάρχει όθηση. Άρα η πρώτη πολικότητα επίδειξε που λέει ο Θεός εαυτός μη εαυτός για να ξεκινήσουν δημιουργία. Και όλα τα φαινομενικά τα υπόλοιπα είναι απλά τα κύματα σε κάθε διάσταση που φαίνονται διαφορετικά. Γι' αυτό το ωραίο είναι, για φανταστείτε σε αυτή τη διάσταση, σε αυτό το αρχικό κύμα της διάσπασης, από το όλο ξαφνικά ο Θεός, εγώ είμαι, φανταστείτε εδώ στη δική μας τη διάσταση να έχει πάρει μορφές,
όντα, συναισθήματα. Και μετά από αυτά να φτιάχνουμε και εμείς τις δικές μας καταστάσεις, τα δικά μας σενάρια του νου, τις δικές μας σχολάσεις, τους δικούς μας παραδείσους. Πόσο δηλαδή δέος σου προκαλεί. Και λες, wow. Τελικά σε αυτή τη διάσταση είναι αυτό που λέμε, μορφή, τα πάντα, Matrix. Ενώ πάνω θα είναι πιο μακάρια, αλλά ρε φίλε μπαρετά. Μα γιατί θα γίνει, έτσι είναι, έτσι είναι. Έχει πληρότητα όμως. Μπαρετά κατά τη δική μας έννοια, έτσι. Για αυτούς ήταν ένας μηχανισμός μόνο, μια μηχανικότητα. Εμείς το λέμε μπαρετά. Για το εγώ. Χωρίς το εγώ είναι ο μηχανισμός, είναι μακαριότητα, είναι Θεός, είναι όλα σένα. Okay. Γι' αυτό λέω ευχαριστηθείτε λοιπόν αυτό που είμαστε. Ευχαριστηθείτε τώρα όλο αυτό το πράγμα. Και ο πόνος δηλαδή, να όπως την άλλη φορά, ξέρω εγώ, βλέπα μια σειρά και λέω άσε να δούμε ρε παιδί μου τι θα γίνει, ξέρω εγώ, μην ψάχνεις ξέρω εγώ στο ίντερνετ να δούμε τι λέει, θα γίνει παρακάτω, αν θα έρθει το έτσι αλλιώς, άστο να δούμε, να το ευχαριστηθούμε. Έτσι ακριβώς είναι η ζωή μας. Μόλις νιώσουμε αυτό το πράγμα και μάθουμε και ευχαριστιόμαστε την ταινία μας, δεν θέλουμε να ξέρουμε το μέλλον. Ούτε σε χαρτορίτες να πάμε, ούτε σε αστρολόγους να πάμε, τίποτα. Λέμε, wow, για κάτσε να δω τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι. Σου φεύγει το άγχος, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι το έργο, ρε παιδί μου, έτσι. Για φανταστείτε τώρα όλοι εμείς που έχουμε διαλέξει να είμαστε εδώ, να μας ρωτήσω στον παράδεισο τι κάνουμε, τι θα μου πείτε. Θα διαβάζουμε πλοίο, προγράμμα. Τι κάνουμε στον παράδεισο. Τα έχουμε 720 παρθένες που έχουν οι άλλοι. Παραβολικό βέβαια γι' αυτό. Τι θα κάνετε, πίσω σε όλοι φαίνεται να φτάσει τη φώτιση, ε, ναι, φτάσει τη φώτιση, τι κάνετε. Θα κάθονται έτσι, θα είστε φωτισμένοι. Τι, θα κάνεις μια καρέκλα, θα έτσι, θα κάθεσαι. Αλλά είναι αυτός τι κάνει, αυτός είναι φωτισμένος. Ω, πέτυχε τη φώτιση, έτσι, θα έτσι. Τι, συνέχεια σε διαλογισμό, να έτσι, σε διαλογισμό, είναι ψόφα, τι θα κάνεις εδώ. Συνεχίσουμε να δημιουργούμε. Πού? Αυτό σου λέω. Πες ότι φωτίζεσαι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε και την φώτιση. Οπότε στο επόμενο σεμινάριο θα κάνουμε τους 9 δρόμους συνειδητότητας που θα ξεκορίσουμε εκεί πέρα τι είναι φώτιση, τι είναι η δύναμη, ο δρόμος δύναμης, τι είναι ο δρόμος της μαεστρίας, τι είναι ο δρόμος του απλού ανθρώπου. Οπότε στο επόμενο ομαδικό, όποιος θέλει, θα ξέρετε καλύτερα δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, τι δρόμοι υπάρχουν και έτσι θα βλέπετε και τις σχολές που υπάρχουν και ανάλογα θα ξέρετε πού βαδίζει κάθε μία. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει πού βαδίζει σχολή. Πάει και σου λέει αυτή η σχολή είναι. Α, και η άλλη είναι. Αλλά δεν ξέρω τι καθολικά είναι διαφορετική η δρόμη. Γιατί δεν ξέρει τι είναι φώτιση, δεν ξέρει τι είναι αναβάθμιση, δεν τα ξεχωρίζει. Οπότε με αυτό δεν θα έχετε πρόβλημα. Θα κάνουμε, ας πούμε, στο επόμενο διάλεξη. Θα ευχαριστήσει πολύ. Πες μου. Οι ομάδες αίματος, Α, Β, ναι. τι σχέση έχουν με όλα αυτά, έχουν κάποια σχέση. Ρώτα, είναι υβριδιασμοί, ενώ ρώτα το νοσοκόμα που είναι δίπλα σου. Είναι υβριδιασμοί. Γιατί στο λέω. Γιατί είναι νοσοκόμα και ξέρει ότι δεν μπορεί σε αίμα Α, Β να δώσει. Βέβαια, γιατί δεν ταιριάζουν αφού όλα είναι αίμα και είμαστε άνθρωποι. Για πες, γιατί δεν ταιριάζουν. Δεν θα έπρεπε να ταιριάζουν. Γιατί άλλοι εκπροσωπούν για άλλες ενέργειες. Μπράβο, ψυχικές ενέργειες, αστρικές ενέργειες. Καταλαβαίνεις. Άρα για να κρύψουν το διαχωρισμό ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν από τα άστρα, άνθρωποι που βγήκαν από την εξέλιξη, για να κρύψουν αυτά τα πράγματα, κάποιοι σου είπαν εντάξει, είμαστε όλοι ίδιοι στον νόμο τη σύνθεση. Πάντοτε να ξέρετε με τη σύνθεση υπάρχει μια εξέλιξη, αλλά χάνεται και λίγο από το πρότυπο. Σε οποιαδήποτε σύνθεση. Πάντοτε υπάρχει μια εξέλιξη, χάνεται κάτι από την ουσία από το πρότυπο. Γι' αυτό τα κάνουμε πολλές φορές μια φωτοτυπία, δείτε τα χαρτιά. Φωτοτυπία. Και αν πάρουμε τη φωτοτυπία, ξανακάνουμε φωτοτυπία. Και από τη φωτοτυπία ξανακάνουμε φωτοτυπία, στο τέλος χάνεται η εικόνα. Ναι. Καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα έτσι συμβαίνει σε εμάς. Σαν να υπάρχει μια φθορά. Οπότε βλέπουμε ότι πάντοτε ο βρυδιασμός σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε φιλελεύθεροι, ξέρεις, να κάτσουμε, να τα αμηνύουμε όλα, να τα δοκιμάσουμε όλα. Υπάρχει ένα έδος εξέλιξης, υπάρχει ένα έδος φθοράς. Η άλλη που είναι συντηρητική, σου λέει: όπα, συντηρητική. Να κρατήσουμε μερικές ουσίες, εκεί δεν υπάρχει εξέλιξη, ας πούμε, του διαφορετικού. Γνωρίζουμε ποιες ομάδες όμως ανήκουν πού. Εσύ θα μαθείς και τα ψάξεις όλα που στα λέω, και αυτό τα λέω για να γνωρίζεις από εδώ και πέρα. Γιατί ψάχνεις το δεμάδο. Αντί να λες καλό-κακό, να διαλέξεις. Γιατί αυτοί που λένε σατανιστές, υπάρχουν αυτοί οι ιδιοληψία. Δεν είναι τώρα τα χαζά που είναι βλαμμένα με τα κάνουν έτσι, αυτά είναι τα χαμηλό επίπεδο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οι πραγματικοί σατανιστές λοιπόν σου λένε: εγώ θέλω την ασφαλική οδό. Οι άλλοι που είναι χριστιανοί ποτέ δεν πάνε για να αποκτήσουν το φως. Οι άλλοι που είναι, ξέρω εγώ, τάδε είναι έτσι. Δηλαδή πρέπει να μάθεις την ουσία.
Γιατί από ένα σημείο και μετά, σας είπα, δεν υπάρχει κατάκριση από ένα σημείο και μετά. Να ρωτήσω λίγο. Ούτε το καλό και το κακό. Με τις φωτοτυπίες, άρα με τα υβρίδια, με τον υβριδιασμό, όσο προχωράει, δεν θα είναι πιο δύσκολο ο άλλος να ξαναμαζευτεί πάλι πίσω μετά. Μα γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και η ίδια η φύση, όπως είπα και τις άλλες φορές, δεν μας επιτρέπει επίσης ούτε παιδιά να κάνουμε. Ούτε να βγάλουμε άλλη φωτοτυπία. Σου λέει, χάσει το πρότυπο, φίλε. Σωστά. Φωτοτυπία στην φωτοτυπία, χάσει το πρότυπο. Και εμείς τι κάνουμε, τεχνολογία. Ναι, ας βγάλω φωτοτυπία. Ναι. Προσέξτε, ας βγάλω φωτοτυπία και ας λείπει τελείως το πρότυπο. Ναι. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε, τεχνολογία. Ας χάσω εγώ τον εαυτό μου, την ψυχή μου, το θεϊκό μου, αρκεί να θέλω να κάνω παιδί. Κάντο μου με ένεση, κάντο μου με έτσι, πυροβόλησέ με, βάλε μου με εξωγήινο, κάνε μου. Βάλε μου μέσα αμόρια, βάλε μου τον έφτα. Αρκεί να κάτσω να προχωρήσω την εξέλιξη. Θέλω να έχω παιδί, ας πούμε. Λέμε μερικοί. Έτσι κάνουμε. Ποιο κάτι να δεχτεί. Και τι δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Γιατί σα είπα, από όλο αυτό το πράγμα που έχει πάθει με το αστρικό διαχωρισμό, με το αίμα του, τι κάνουν. Η μόνη του εμπειρία είναι η βιωματική αυτή η ζωή. Τέρμα. Αυτό έχουν για αλήθεια. Ένα τέτοιο άνθρωπο πώ μπορεί να κάτσει να πει ποιο είναι, ποια είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό τσακώνονται όλοι, βλέπετε. Και έχουν 500 αλήθειες. Τη δική τους πραγματικότητα. Τη βιωματική τους, αυθεντική, ατομική πραγματικότητά τους. Που δεν την απαξιώνουμε. Αλλά σας είπα. Πιο πολύ να έχεις 10 αλήθειες, παρά να έχεις μόνο μία. Έτσι δεν είναι. Πρέπει όμως να περάσουμε από εκεί. Ναι, αφού διαλέξαμε αυτή την εξέλιξη. Στην Εκκλησία, γιατί δεν επιτρεπόταν οι γυναίκες να παίρνουν ενώ είναι αδιάθετες, ας πούμε, να έχουν περίοδο, ξέρω εγώ. Γιατί, όπως σας είπαμε, στο αίμα, επειδή υπάρχει και η ζωτική ενέργεια στο αίμα πάνω, γιατί μετατρέπεται σε εθέρα, σας είπα, υπάρχουν μερικά παράσιτα, όπως είναι τα μικρόβια, που είναι εθερικά παράσιτα. Και αυτά πέφτουν πάνω στη ζωτική ενέργεια και τραβάνε τη ζωτική ενέργεια του ανθρώπου. Όπως τα τρώνε από τη ζάχαρη που τρώσει και από τους υδατάνθρακες μέσα μας, έτσι αυτά φάνε τη ζωτική ενέργεια του ανθρώπου. Όπως και αστρικοί παράγοντες ρουφάνε τη συγκινησιακή σας ενέργεια. Okay? Οπότε υπάρχουν λοιπόν αυτοί που λες ρεπτήλια και τέτοια. Τι εννοούμε, συγκεκριμένες αστρικές οντότητες που τρέφονται με το δικό σου, με τη δική σου αιμορραγία, αστρική αιμορραγία λόγω φόβου. Οπότε φοβάσαι, συνδέεσαι με κάποιο είδος τέτοιο πλάσμα που είναι σαν να σου τρώει. Έτσι όταν η γυναίκα περπατάει, θα λέγαμε, σε ζούγκλα και αιμορραγεί, θα έρθει το άγριο θηρίο. Έτσι ακριβώς και οι γυναίκες εκείνη την ώρα που οι άλλοι δεν θέλουν παράσιτα, γιατί στην Εκκλησία θέλουν να κάνουν τη λειτουργία τους και να είναι καθαρά. Δεν μπορούν να πάρουν τη γυναίκα να την έχουν δίπλα στον άνθρωπο να κατεβάζει ενέργεια. Και σας είπα, τα πνεύματα πάνε στα όργανα, έτσι δεν είναι, και μιλάνε μέσω των οργάνων μας. Θυμάστε κάτι κανίβαλοι που χάσανε κάτι κόκαλα και τα πετάγανε, ή που λένε κοίτα τα εντόστια ψαριού, από που έχουν βγει όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα καταλαβαίνετε. Και δεν πάνε μόνο στα όργανα, πάνε και μερικές αρνητικές οντότητες ακόμα και στα φυτά και σε μερικά πράγματα. Θυμάστε κάτι μάγκες που λέγανε δώσ' του αυτό, κόψ' του αυτό, κάνε το εκείνο και ο άλλος θα πάθει το ένα και θα πάθει το άλλο. Ήταν γιατί δουλεύουν συγκεκριμένα ντέβας πράγματα πάνω σε κάθε συγκεκριμένο φυτό και ενεργοποιείται. Όπως σας είπα, με τροπικές ενέργειες και με αναβαθμιστικές ενέργειες. Γιατί δεν είπε καμιά φορά, sorry, πάρε και δώσ' του, ξέρω εγώ, από ένα σκυλάκι το αυτή, είπε πάρε από μια αράχνη. Πάρα από μια τέτοια. Ναι, δεν είπε ποτέ. Άρα ήθελε να του κάνει κακό τα νου, γιατί του δίνει τροπική ενέργεια. Γιατί αυτά, γιατί λέμε τροπικές ενέργειες. Γιατί αυτά τα όντα συνδέονται τα όργανά τους, όπως είπαμε στο αθέρα, με συγκεκριμένες αστρικά στοιχειώδη, που είναι ενέργειες ζουν, θα λέγαμε, ή εκφέρονται από άλλους πλανήτες, θα λέγαμε, εκτός της γης, που αυτοί οι ενέργειες των πλανητών πάνω στη γη έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Και αυτό θα φανταστείτε πώς είναι η αλήθεια και πώς είναι η σημερινή αστρολογία. Για να καταλάβετε πόσο πολύ έχουν ξεφύγει δηλαδή και λένε ότι να είναι. Λοιπόν. Συγγνώμη, να ρωτήσω όλο για την περίοδο. Ανεξάρτητα δηλαδή τη συνειδητότητα της κάθε κοπέλας μαζεύονται παράσιτα ή ανεξάρτητα την κατάστασή της. Όσο συνειδητότητα και να έχεις, άμα αιμορραγείς, θα πάει πάνω σου το παιδί μου. Δεν γίνεται. Αγάπη σου, δηλαδή δεν γίνεται. Μόνο συγχρονιστικά δεν γίνεται αυτό. Πώς? Συγχρονιστικά, δηλαδή αν έρκω τα συγκεκριμένα παράσιτα. Όχι, από τη στιγμή που είσαι γυναίκα και έχει περίοδο, είναι φυσικό ότι εκείνη την ώρα ο άλλο δεν θα σε θέλει όταν θα κάνει θεουργία. Κοντά του δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Και εσύ, ας πούμε, άμα πληγωθεί και άντρα, άμα πληγωθεί και τρέξει αίμα. Δηλαδή πάω να κάνω εγώ μια θεουργία τώρα, ξέρω εγώ, και να επικαλεστώ συγκεκριμένα πράγματα
Τι θα κάσουν δηλαδή. Θα φέρουν τα αρνητικά, τα εντροπικά ή θα φέρουν αυτά τα αναβαθμιστικά. Γιατί καίμε, ας πούμε. Άρα δεν παίζει ρόλο περίοδο ή οτιδήποτε άμα στάξει. Δεν παίζει ρόλο που είναι γυναίκα και μοραγία. Όχι, δεν το λέω για τη γυναίκα. Καμιά σχέση. Δεν απαξιώνει τη γυναίκα. Όχι, γι' αυτό σε ρώτησα για την περίοδο. Όχι, δεν απαξιώνει τη γυναίκα. Οι γυναίκε το πήραν έτσι φεμινιστικά. Δεν απαξιώνει τη γυναίκα. Πολλέ εντροπικέ ενέργειε πρέπει να πάνε στου άντρε, γυναίκε. Τι να το κάνει αυτό. Και ο άλλο να είναι και να είναι με την νέα αρνητική ενέργεια, τον πάρει να κάνει θεωρία δίπλα σου. Δηλαδή, να φτιάξει ένα άρωμα και να πα κάπου να βρωμάει, ναι, δίπλα σου. Καταλάβατε πώ είναι. Έτσι είναι και οι συνέργειε. Απλά οι άνθρωποι δεν τι βλέπουν συνέργειε. Και δυστυχώ καμιά φορά γοητεύονται από την ύλη, γιατί είναι με γοητεία. Και τραβάνε πάνω τόσε αρνητικέ ενέργειε. Και είναι για να μάθουν πολλέ φορέ ένα τύπο ενέργεια. Αλλά όσο κολλά στην ύλη και στο εγώ σου, πώ το μάθει. Κολλά μόνο στον πόνο σου. Δεν κολλά σε αυτά που λέμε εμεί. Πρόσεχε, λέμε γιατί ήρθε. Κοίταξε το, μάθε το, πώς να το χρησιμοποιήσεις, κάνε το γνώση. Αυτά τα λέμε συνέχεια, ε. Παλιότερα, ας πούμε, έχω δει να κόβουμε, ξέρω, χεριά για να πατήσουμε κάτι, ξέρω εγώ. Ναι, ακριβώς γι' αυτό, να γίνουμε αδέρφια. Να γίνουμε αδέρφια που λέγε, έλα. Ενώσουμε τα αίματά μας. Τι είπε ο Χριστός, αυτό το αίμα μου, αυτή είναι η σάρκα μου. Με ποια έννοια, στο ξαναλέω, ότι σου λέει σε περίπτωση που σου δώσω, ας πούμε, αυτή την οτιδήποτε πληροφορία, να ξέρεις ότι παίρνεις το αίμα μου, την αστερική μου κατάσταση, τη συγκίνησή μου. Όλο αυτό το πράγμα τη θέωση, ας πούμε. Καταλάβατε, δεν είναι απλά έτσι όπως τα λένε στο μυστικό δείπνο. Φάγαμε όλοι μαζί, τίλε, τίλε, τίλε. Εσύ να με προδώσει. Καλά, με τότε το ξέρει. Λοιπόν, θέλω να σου πω το μυστήριο του μυστικού δείπνου, λοιπόν, του μυστικού δείπνου, γι' αυτό λέγεται μυστικό. Άλλωστε δεν ήταν επειδή κρυφτήκανε. Ήταν μυστικό γιατί ήταν μυστήριο αυτό το πράγμα που γινότανε. Οκ. Δυστυχώς ο κόσμος, όπως και το άλλο, α πούμε, ένα πράγμα πάλι που έτσι μου ήρθε σε ένα διαλογισμό. Ασχολιόμουν με τα θαύματα που λένε να τα αποκαλύψω, ας πούμε, έτσι θες. Για το πώς να. Κάθε θαύμα δηλαδή που έχω διαβάσει, καμιά φορά, γιατί δεν διαβάζω όλα αυτά, ξέρετε. Μερικά. Αυτά. Σχολείο που ξέραμε. Και καθόμουν και διαλογίστηκα το τι σημαίνει αυτό να φάνε όλοι. Κάπου είχαν πάει και είχαν ξεμείνει και όλοι χορτάσανε. Με τα ψάρια που όλοι χορτάσανε. Μα το λέει έτσι τώρα. Και έλεγα από αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Και καθόμουν μόλις μέσα τη συνείδησή μου, πάπου μου κατέβηκε. Για να γίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα και να λέει χορτάτη, επειδή κάναμε και τα σεμινάρια με την αυθονία, τι σημαίνει. Ότι κάτι πρέπει να το περάσεις σε θέμα συχνότητας. Η αγάπη μπορεί να τη συλλάβεις γιατί είναι συχνότητα. Δεν λες δώσουμε μισό κιλό αγάπη, δώσουμε τρία τέταρτα ευτυχία, το έχουμε πει αυτό. Άρα τι σημαίνει, όταν οι άνθρωποι φύγουν από την ύλη και κοιτάξουν στη συχνότητα, τότε όλοι μπορούν να μοιραστούν, σας είπα, τον ίδιο χώρο. Άρα όλοι μπορούν να δουν ένα παιδάκι και να νιώσουν μέσα τους καλά. Δεν μπορούν όλοι να δουν την καραμέλα και να χορτάσουν. Πρέπει όλοι να γευστούν στο διανοητικό τους την καραμέλα και να νιώσουν σαν την καραμέλα και τότε όλοι θα είναι χορτασμένοι. Δηλαδή κάτι ενεργειακό. Οπότε τι γίνεται, μόλις τους πέρασες αυτή την κατάσταση, τα λέγαμε, εκείνη την ώρα, μας εξηγεί ότι η αυθονία υπάρχει για όλους όταν είναι έξω από τη μορφή η συνείδησή μας. Αν είναι παραβολή που εξηγούμε, έτσι. Σε πολλά πράγματα έχουμε την πρωτιά. Όχι, το λέω με την έννοια ότι ξέρω, ακούγονται, εγώ δεν ξέρω κιόλας, εσείς τα ακούτε κάποια φορά αυτά καλού. Γιατί τόσοι πολλοί ασχολούνται, γιατί είναι φωτισμένοι οι μεγάλοι. Δεν κυκλοφορούν. Δεν κυκλοφορούν. Κυκλοφορούν, αλλά κυκλοφορούν άλλα τώρα. Έτσι. Τι να πω. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα. Ελάτε να κλείσετε λίγο τα κινητά σας. Και μετά θα συνεχίσουμε με έναν οραματισμό. Να κάνουμε λίγο την άσκηση αυτή που σας είπαμε με το αίμα και την κατεύθυνση.